κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια θα υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Αλλά εκτός από το όμορφο χριστουγεννιάτικο σκηνικό που στείνει ο καιρός, χρειάζεται ενημέρωση, καλή προετοιμασία και προσοχή στις μετακινήσεις. Καθώς στην Βόρεια Ελλάδα είχαμε αρκετά προβλήματα με αποκλεισμούς οδηγών όλη τη νύχτα. Θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση σε λίγο με την Χριστίνα Σούζη και πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες το κύμα κακοκαιρίας. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα να αναθερμάνει το κλίμα, επιχείρει ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στις κατηδίαν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα και τις λύσεις που απαιτούνται. Έντονο είναι και το παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την ανταλλαγή ομολόγων. Σε λίγο, Νίκος Φιλιππίδης και ο Θάνος Δημάδης θα μας δώσουν νεότερες πληροφορίες. Στο διεθνή χώρο, τώρα τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από την διπλή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στη Δαμασκό της Συρίας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 5. Θα δούμε όπως κάθε ημέρα αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Αναλύουμε πάντα περισσότερο και με τη δική σας συμμετοχή όσα διαμορφώνουν τη ζωή μας. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωριστές συναντήσεις με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Γιώργο Καρατζαφέρη θα έχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος για τον χρονικό ορίζοντα της κυβέρνησης. Με βασικό θέμα τον χρόνο λήξης των νέων ομολόγων και το ύψος του επιτοκίου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και επενδυτών για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Το κόστος αποχώρησης μιας χώρας από το ευρώ θα ήταν μακράν μεγαλύτερο από το όφελος, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Οικονομικής Ανάπτυξης στην ιταλική εφημερίδα Il Mondo. Έως στις 10 Ιανουαρίου θα υπάρχει σχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις. Στο Υπουργικό έγινε συζήτηση και δεν παρουσιάστηκε σχέδιο, όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε εχθές στην χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους και τα χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα. 40 νεκροί και 100 τραυματίες στη Δαμασκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε κτίρια των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο του Λιβάνου. 120 τόνοι τροφίμων είχαν συγκεντρωθεί από την Δευτέρα έως και χθες το μεσημέρι για τα συσίτια της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων της Ελλάδας στο πλαίσιο της προσπάθειας που διοργανώνει ο Sky. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα είναι ο καιρός. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας. Να πούμε και ένα καλησπέρα. Καλό μεσημέρι στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλό μεσημέρι. Που είμαστε καθημερινά μαζί αυτές τις δύο ώρες. Και χρόνια πολλά βεβαίως, Κωνσταντίνε. Με το καλό, χρόνια πολλά. Και να καλωσορίσουμε και τη Χριστίνα Σούζη κοντά μας, αφού συνδεθούμε και με την Ελένη Ιατρού που βρίσκεται στο Χορτιάτι της Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε ότι εκεί βεβαίως οι θερμοκρασίες τώρα, Ελένη, σε βλέπουμε. Καλό σου μεσημέρι. Χιόνι, ζήσαμε από χθες ένα απίστευτο ελαλούμ. Ζήσατε βεβαίως και οι οδηγοί κυρίως εκεί στην Εγνατία Οδό. Τώρα πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Όπως βλέπετε, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει μια άσπρη ημέρα, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό το θετικό της υπόθεσης. Έχουμε και πάρα πολλά άλλα αρνητικά που φοβάμαι ότι θα έχουν και συνέχεια. Ενώ από χθες τα μεσάνυχτα είχε αρχίσει να εκτονώνεται σταδιακά το πρόβλημα των εγκλωβισμένων οδηγών, τόσο στην παρακαμπτήριο από την παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Γκρεβενών, όσο και πάνω στην Εγνατία, με εκατοντάδες εγκλωβισμένων οδηγών να έχουν βρει καταφύγιο σε ξενοδοχεία της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας. Με όλα τα αυτά, από σήμερα το πρωί ξεκίνησε ένας δεύτερος εφιάλτης. Έπρεπε να γυρίσουν και να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Έχουμε καταγγελία από επιχειρηματία που ξεκίνησε χθες το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Έμεινε εγκλωβισμένος και τουλάχιστον 10 ώρες στην Εγνατία Οδό, όπως ο ίδιος λέει. Και τώρα κλήθηκε να ξαναπάει στο αυτοκίνητό του, έχοντας λάβει τη δέσμευση ότι θα ανοίξουν το δρόμο για να μπορέσει να φύγει. Ο ίδιος μας λέει ότι εδώ και μια μισή ώρα είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν γίνεται καμία κίνηση για να ανοίξει ο δρόμος. Συγγνώμη, Ελένη, δηλαδή απευθύνθηκαν στους αρμόδιους τέλος πάντων και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση ώστε να ανοίξει ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή έχει στηθεί ολόκληρη η επιχείρηση και από την Εγνατία και από την πολιτική προστασία προκειμένου να ανοίξει η Εγνατία Οδός από Καλαμιά μέχρι Κύλα το ρεύμα προς Γκρεβενά. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό και διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία. Το ρεύμα πάνω στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες αυτοκίνητα, ίσως να μιλάμε και για περισσότερα από 100. Ελένη, προς αυτό. Μείνε λίγο μαζί μας. Να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις και το σκηνικό του καιρού από τη Βόρεια Ελλάδα. Να μιλήσουμε όμως με τον κύριο Κράβα, τον οδηγό που μόλις πριν από λίγο αναφέρθηκε η Ελένη Ιατρού. Περιγράψτε μας ακριβώς τι ζήσατε. Καλό σας μεσημέρι. Πόσες ώρες μείνατε μέσα στο αυτοκίνητο και τις προσπάθειες που κάνατε?
εννοείται για χθες ή για σήμερα πόσες ώρες. Και για από χθες και για σήμερα. Όλο από την αρχή. Να δούμε τι ζήσατε, την ανταπόκριση της πολιτείας, των αρμοδίων και βεβαίως πώς εσείς το αντιμετωπίζετε. Αυτό γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει τελειώσει ο εφιάλτης. Το αναλαλούμ συνεχίζεται. Με την κυρία Τενοπούλου μιλάω. Μάλιστα. Λοιπόν, 10.30 φρακάρισε η Εθνική Οδός. Εμείς τουλάχιστον 10.30. Και από τις 9.30 είχαν φρακάρει πιο μπροστά άλλα αυτοκίνητα από εμάς. Mm-hmm. Μέχρι τις 7 το βράδυ ήμασταν κλεισμένοι μέσα στα αυτοκίνητα. Μιλάμε δηλαδή για πόσες ώρες, κύριε Κράβα? 10 ώρες. 10 ώρες. Για χθες. Όταν λοιπόν είδατε ότι η κατάσταση αυτή είναι δύσκολη, απευθυνθήκατε σε ποιους και τι, και ποια ήταν η ανταπόκριση? Δεν πέρασε κανείς. Κανείς δεν πέρασε να μας πει κάτι. Απλούστα κατά τις 7 η ώρα είδαμε κάτι κόκκινα φώτα της πυροσβεστικής και εμείς φύγαμε με ένα ελπιστηριοφόρο της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Μας βάλανε 6 άτομα μέσα, περάσανε φυσικά και κάποια άλλη λεωφορεία και μας πήγανε στα κύλα σε μια καφετέρια Ροξάνη και από εκεί μας διαμεράσανε σε ξενοδοχεία. Εμάς συγκεκριμένα μας πήγανε στην Τολεμαΐδα. Μάλιστα. Yeah. Και στη συνέχεια λοιπόν τώρα πήγατε σήμερα για να πάρετε το αυτοκίνητό σας και... Ναι, και η κατάσταση είναι τραγική. Αφήσαμε τα αυτοκίνητά μας χθες το βράδυ. Τώρα είναι καλυμμένα οι πόρτες από εδώ δεξιά και αριστερά, είναι καλυμμένες με χιόνι και μπήκα από το πόρτ μπαγκάζ. Σας είπε, με συγχωρείτε, ναι, σας είπε κάποιος να πάτε να πάρετε το αυτοκίνητο? Δηλαδή, αφού μας φέραμε τη λεωφορεία πάλι. Διότι νομίζω ότι εκεί είναι το ζήτημα της υπόθεσης. Ότι δεν σηκωθήκατε εσείς από την Πτολεμαΐδα να ξαναπάτε στο αυτοκίνητο. Όχι, ρε, από μόνοι σας. Σας είπανε να πάτε και σας εγκατέλειψαν με στα μάξι. Ή γύρω από τα μάξι από το οποίο μπήκατε στο πόρτ μπαγκάζ. Ωραία πράγμα. Ακριβώς. Ναι. Τώρα πώς να πεις καλές γιορτές? Τι να πω δηλαδή, να πω καλές γιορτές στον Περιφερειάρχη, στην πολιτική προστασία του πολίτη, να πω στη γραμματεία εδώ. Όπου έλα, τι είναι αυτά, Θεέ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, πού βρίσκεται η ιστορία? Μπήκατε λοιπόν εσείς από τον Πόρ Μπαγκάζ στο αυτοκίνητό σας, ναι. Ιστορίες καθημερινής τρέλας, έτσι. Ναι, κυρία Τουροπολού, ναι. Τώρα, τώρα περνάει το ρεύμα, είναι ανοιχτό όπως είπατε και πιο μπροστά από Γρεβενά προς Κοζάνη και έχουμε γίνει και γραφική. Μας παίρνουν με τις κάμερες οι ταξιδιώτες. Μάλιστα. Γελάνε με εμάς. Γελάνε με εμάς, δυστυχώς. Είναι αυτό που λένε, δηλαδή ότι είμαστε έτοιμοι αν χιονίσει. Έτσι είναι που θέλουμε, κύριε Κράβα, να έχουμε και χειμερινό τουρισμό. Γιατί χτες κάναμε εδώ ένα μεγάλο αφιέρωμα στην εκπομπή. Μιλήσαμε, Χριστίνα Σούζη και Κωνσταντίνε, για τα χιονοδρομικά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πρέπει ο κόσμος να προσγειώνεται με ιδιωτικά ελικόπτερα στα χιονοδρομικά. Ιρωνικά το λέμε βεβαίως, για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί οι υπόλοιποι τρόποι, αν χιονίσει και αν κλείσει ένας δρόμος, τέλος. Δεν είναι δρόμος. Τώρα η Εγνατία Οδός είναι ο πνεύμα της Ελλάδος. Ο εμπορικότερος δρόμος και ο ταχύτερος. Τι να πω δηλαδή, δεν είναι μια επαρχιακή οδός. Ναι, όχι, είναι προγραμματισμός, κύριε Κράβα. Είναι σχέδιο αυτό της πολιτείας πολύ συγκεκριμένο. Την κάνουν πίστα. Μάλιστα. Σωστό και αυτό, ναι. Σωστό. Σλάλον και τέτοια. Κύριε Κράβα, καλό κουράγιο και καλά ξεμπερδέματα. Τι άλλο να πει κανείς? Και σήμερα δεν φεύγουμε αφού νυχτώνει. Σε μία ώρα νυχτώνει. Ευτυχώς που σας είπαν να πάτε. Ας ελπίσουμε, κύριε Κράβα, και μετά από αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και να βοηθήσουν, γιατί αυτό είναι και απαραίτητο χρονιάρες μέρες. Χρόνια πολλά και να είστε καλά. Χριστίνα Σούζη, να συνεχίσουμε σε λίγο με την πρόβλεψη του καιρού για το τριήμερο. Ελένη Ιατρού, ακούσαμε λοιπόν αυτά τα απίστευτα, τα ελληνικά απίστευτα. Ειδήσεις από την υπόλοιπη περιοχή και την ευρύτερη της Βορείου Ελλάδας πώς είναι, γιατί διαβάζαμε σήμερα και στις εφημερίδες στα χιονοδρομικά που έχουν ανοίξει, που έχουν και προσφορές, που είναι και στο 40% κάτω. Αλλά αν είναι μια κεντρική αρτηρία όπως η Εγνατία Οδός να κλείνει, τι να πεις και για τους μικρότερους δρόμους? Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο προβληματισμό, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και στην ευθύνη. Από τη μια, καταγγέλνουν οι εγκλωβισμένοι ότι δεν έγιναν σωστοί χειρισμοί από την Τρόχια, από την πολιτική προστασία, από την Εγνατία. Λάθος χειρισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακοπή της κυκλοφορίας ή όχι και την εκτροπή της. Αλλά από την άλλη και οι οδηγοί, πολλοί οδηγοί δεν είχαν αλυσίδες με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Σε συνδυασμό πάντα με τις κακές καιρικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, όσοι μετακινηθούν προς χριστουγεννιάτικους ορεινούς προορισμούς, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αλυσίδες. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Τροχέα. Χαμηλές ταχύτητες. Προσοχή, γιατί από εδώ και πέρα θα έχει παγετό, ειδικά στο ορεινό οδικό δίκτυο της Βορείου Ελλάδος. Και όταν νυχτώνει, να περιορίσουμε και τις μετακινήσεις. Μας ευελπιστούν οι ιδιοκτήτες των χιονοδρομικών, γιατί έχει εκδηλωθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι κρατήσεις, για παράδειγμα, στον Παλαιό Άγιο Αθνάσιο είναι στο 100%, ότι θα έχουμε και πληρότητες στο 100%. Θα πάνε όσοι έκλεισαν δωμάτια. Από εκεί και έπειτα στο Χορτιάτι, άνοιξε πριν από λίγο η επαρχιακή οδός Αγίου Βασιλείου Χορτιάτι και δεν χρειάζονται πλέον οι αλυσίδες στο συγκεκριμένο σημείο. Χρειάζεται όμως σε ορισμένα σημεία του ορεινού οδικού δικτύου. Στην Ανατολική Μακεδονία ντύθηκε και αυτή στα λευκά, αλλά
χρειάζεται προσοχή μόνο στο ορεινό οδικό δίκτυο. Μάλιστα. Ελένη Αντρού, ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Προσοχή και στις μετακινήσεις. Ξεκινάμε νωρίς με τέτοια κακοκαιρία. Έχουμε αλυσίδες και κυρίως έχουμε και τις σωστές αλυσίδες. Γιατί δεν φτάνει, Χριστίνα Σούζη, να έχουμε γενικώς αλυσίδες. Πρέπει να έχουμε σωστές αλυσίδες. Και να ξέρουμε και αν τις φοράμε. Για το αυτοκίνητό μας. Για να πάμε να βρούμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας πει τώρα τι γίνεται με τα πλοία, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια γενικότερα. Γιατί πολλοί ειδικώς έχουν ξεκινήσει σήμερα για τα χωριά τους είτε για μία εκδρομή. Να γνωρίζουμε λοιπόν πώς είναι το σκηνικό. Άννα. Ναι, Εύα, να ξεκινήσουμε καταρχήν με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζουν από χθες το απόγευμα πολλά χωριά στον ορεινό όγκο της Ηπείρου, της Καρδίτσας, αλλά και στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Χωρίς ρεύμα, λοιπόν, μέχρι και αυτή την ώρα έχουν μείνει 20 χωριά του Δήμου Αργυθέας στην Καρδίτσα, ένα χωριό στο Μουζάκι και συγκεκριμένα το Ανθοχώρι, 15 χωριά στην Κόνιτσα και το Δελβινάκι, 9 χωριά στα Τζουμέρκα, 10 χωριά στο Πογόνι Ιωαννίνων και 3 οικισμοί σε Κοζάνη και Καστοριά. Νωρίτερα το πρωί μιλήσαμε με τον κύριο Κίμο Ναστεριώτη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΔΕΗ, ο οποίος μας δήλωσε ότι συνεργεία της ΔΕΗ εργάζονται από το πρωί σε όλα τα σημεία και αναμένουν ότι μέχρι και σήμερα το απόγευμα θα έχει αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση σε όλα αυτά τα σημεία. Από εκεί και πέρα, αλυσίδες χρειάζονται από τα ξημερώματα οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερή και πάνω. Για δεύτερη μέρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αθαμανίου Θεοδόριανα στη θέση Σταυρός στην Άρτα. Βεβαίως, αλυσίδες χρειάζονται σε πάρα πολλά σημεία στο ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Τα φαινόμενα βέβαια νωρίτερα επεκτάθηκαν και στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στην ορεινή Κορινθία, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μέχρι και αυτή την ώρα με αρκετή δυσκολία λόγω της χιονόπτωσης. Χρειάζονται αλυσίδες συγκεκριμένα από το 1ο έως το 17ο χιλιόμετρο Γκούρας Δερβενίου, από το 20ο χιλιόμετρο του δρόμου Ξυλόκαστρου Τρικάλων και από το 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τρικάλων Καριάς. Τέλος, μιας και το ανέφερες και εσύ νωρίτερα, χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται τα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ανεκτέλεστες είναι μόνο οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη, Βόλο Σποράδε και Πρίνου Καβάλα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και για να πάμε τώρα με τη βοήθειά σου, Χριστίνα, να δούμε τι Χριστούγεννα θα κάνουμε. Φτιάχνει λίγο ο καιρός. Ναι. Ήδη το χαμηλό έχει περάσει ανατολικά. Φαίνεται στη φωτογραφία εδώ είναι που είναι η άσπρη νέφωση. Έχει ήδη βελτιωθεί ο καιρός στη δυτική Ελλάδα. Στη βόρεια έχουν σταματήσει τα φαινόμενα, έχει τοπικές συννεφιές και έχει ασθενείς βροχές ή χιονόνερο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτή την ώρα έχει βροχές, ίσως και κάποιες καταιγίδες εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, αύριο, αυτό το χαμηλό βεβαίως κινείται ακόμα ανατολικότερα, εξασθενεί και έτσι αύριο θα έχουμε ασθενείς βροχές Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη, το πρωί και στα Δωδεκάνησα. Σιγά σιγά θα σταματήσουν και αυτές και θα μας μείνουν τοπικές συννεφιές. Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουν αρκετό ήλιο. Επίσης, να σου πω. Το χιόνι θα στρώσει στα χιονοδρομικά. Αυτό δεν το ξέρω, Εύα, να σου το πω. Ξέρω ότι είναι αρκετό πάντως το χιόνι που έχει πέσει σε αρκετά χιονοδρομικά. Αυτό νομίζω ότι το κάνουν οι ίδιοι να στρώσουν τις πίστες και να πούνε πιο. Αρκεί να όσο περισσότερο. Όσο περισσότερο γίνεται. Ας πούμε, ξέρω ότι στο Ψοδέρι νομίζω έχουν και κανονάκια και το κάνουν τεχνητή χιόνωση ακριβώς. Το φέρνουν απαλού και στρώνουν τις πίστες. Έχω ακούσει πάντως ότι τα περισσότερα θα λειτουργήσουν. Ή όσα έχουν χιόνι τουλάχιστον θα λειτουργήσουν. Α, να σου πω ότι η Αράχοβα χιόνισε και το Λιβάδι έχει χιόνι. Μισό μέτρο χιόνι. Όχι ο Παρνασσός πάνω που εντάξει δεν το συζητάμε, αλλά έχει και το Λιβάδι κάτω. Λοιπόν, έτσι για προορισμούς χριστουγεννιάτικους και κοντινούς. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν και αυτοί, μέχρι 7 μποφόρ, ίσως μόνο νωρίς το πρωί κάτω στα Δωδεκάνησα να έχει ένα οχταράκι, που δεν δημιουργεί προβλήματα. Κοίτα τώρα για τις θερμοκρασίες. Εκείνο το μείον 10 που βλέπεις εκεί απάνω, ναι, είναι η ελάχιστη θερμοκρασία που θα σημειωθεί τη νύχτα και νωρίς το πρωί στη Δυτική Μακεδονία. Καταλαβαίνεις πώς θα είναι οι δρόμοι δηλαδή κάτω. Και γιατί λέμε ότι αλυσίδες και αυτά, και γίνομαι γραφική εδώ και μια εβδομάδα τώρα που το λέω, όσοι πρόκειται να πάτε εκεί. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, λοιπόν, η θερμοκρασία η ελάχιστη θα είναι εκεί γύρω στους μείον 9 μείον 10. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, να μην ξεκινήσουμε τα ταξίδια πολύ αργά, να μην έχει πιάσει πάγος κάτω, ειδικότερα όταν φτάνουμε στα ορεινά χωριά. Να είναι όση ώρα είναι ο ήλιος απάνω. Δηλαδή είναι προτιμότερο να ταξιδεύουμε αυτές τις ώρες όταν πρόκειται να περάσουμε βουνά. Το μεσημέρι η μέγιστη θα ανέβει στη Βόρεια Ελλάδα στους 6, 10 έως 12 βαθμούς στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα επιρροτικά και 13 με 14 στο Αιγαίο. Την Κυριακή τώρα, ημέρα των Χριστουγέννων, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, θα έχουμε κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα και χιονόνερο χιόνι στη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν τοπικές συννεφιές, θα βγαίνει και λίγο ήλιος, ένα τέτοιο πράγμα. Θα κάνει όμως κρύο και πάλι. 4 με 6 ανατολική, βορειοανατολική και στα πελάκια τοπικά 7 μποφόρ δεν δημιουργούν προβλήματα. Τη Δευτέρα,
Να συνεχίσω και για τη Δευτέρα λοιπόν. Χιονόνερο ή χιόνι στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Περίπου αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συνεχίες. Τη Δευτέρα συνεχίες. Δηλαδή που θα είναι η επιστροφή των περισσότερων εκδρομέων, τι θα πρέπει να προσέξουν. Στη Βόρεια Ελλάδα το χιονόνερο χιόνι. Βροχές δυτικά, κεντρικά και νότια, όπου βλέπετε το μπλε χρώμα. Δεν θα δημιουργούν πρόβλημα οι άνεμοι, γιατί δεν θα είναι πάνω από 7, ίσως τοπικά 8 μποφόρ να έχουμε στα πελάγη, ίσως αυτό με επιφύλαξη. Επομένως, προσοχή εκεί που θα έχει βροχές ή χιόνι στη Βόρεια Ελλάδα με χιονόνερο. Αυτά είναι τα. Ήπιος καιρός θα είναι πάντως. Ξύλο δηλαδή, πέλετ, πετρέλαιο, αυτά είναι τα αρνητικά. Έτσι. Λοιπόν, από τη μία μας αρέσει να έχει κρύο, αλλά από την άλλη έχει και κόστος αυτό. Και χιόνι στα βουνά είναι πάρα πολύ καλό, να έχουμε νεράκι το καλοκαίρι. Σωστό και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και θα τα πούμε και πάλι την Τρίτη λοιπόν. Αφού είδαμε λοιπόν το σκηνικό στον καιρό, για πάμε να δούμε και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τις χαμηλές θερμοκρασίες τώρα στο πολιτικό σκηνικό, ξεκινώντας από τον Χρήστο Κούτρα. Για να δούμε λοιπόν, σήμερα είναι προγραμματισμένη, Χρήστο, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, υπονοείς ότι είμαι κρύος. Όχι εσύ, το πολιτικό σκηνικό. Εσύ να σε δούμε κάποια στιγμή και από κοντά, βεβαίως, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είσαι όλο στο ρεπορτάζ, βεβαίως, και αυτό είναι λογικό. Για πάμε να δούμε. Σήμερα έχει συναντήσεις ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρατζαφέρη. Τι αναμένουμε, τι πληροφορίες έχουμε. Λοιπόν, 6:30 θα συναντήσει ο κύριος Παπαδήμου τον κύριο Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. 7:30 είναι η συνάντηση με τον κύριο Καρατζαφέρη. Αυτό που περιμένει ο κύριος Παπαδήμος τουλάχιστον είναι μια επαναβεβαίωση της συμφωνίας των τριών πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Παπαδήμος θα συζητηθούν το θέμα της παράτασης της θητείας της κυβέρνησης. Mm-hmm. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Παπαδήμος θα ζητήσει μια παράταση η οποία θα είναι περί τις 5-6 εβδομάδες μετά τη 19η Φεβρουαρίου, η οποία είχε οριστεί. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν σήμερα το βράδυ, αν υπάρξει συμφωνία τέλος πάντων, αν θα ακούσουμε και ημερομηνία εκλογών. Το άλλο που θα ζητήσει. Αυτό πάντως που λένε οι πληροφορίες είναι ότι μιλάμε για περίπου 1,5 μήνα μετά την ημερομηνία που είχε οριστεί, έτσι. Κυκλοφορεί μια ημερομηνία, η ημερομηνία που κυκλοφορεί και που θα επιθυμούσαν κάποιοι από την κυβέρνηση και από κάποια κόμματα, τέλος πάντων, είναι η 8η Απριλίου, είναι η Κυριακή των Βαΐων, είναι μία εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Αυτή mm-hmm. αυτό κυκλοφορεί ως ημερομηνία εκλογών. Όμως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν έχει τόσο σημασία πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά να καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να παράξει έργο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μίνιμουμ συμφωνία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση. Τι καλείται να αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση. Και ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να ολοκληρώσει, Χρήστο. Ακριβώς. Και τι δικαιούται. Γιατί κάποιοι λένε ότι η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου δικαιούται να ασχοληθεί με το PSI και τη Δανειακή Σύμβαση, αλλά δεν δικαιούται να πάρει μέτρα. Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι ότι ο προϋπολογισμός του 2011, για παράδειγμα, έχει μια μεγάλη απόκληση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν μέτρα για να καλυφθεί αυτή η τρύπα των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το δεύτερο που φέρνουν ως παράδειγμα το Μέγαρο Μαξίμου είναι το θέμα των επικουρικών συντάξεων, που είναι το θέμα που απασχόλησε το προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι η αναδιάθεση των επικουρικών ταμείων προκύπτει από τις υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας με βάση το μεσοπρόθεσμο. Κατά συνέπεια είναι έργο της παρούσας κυβέρνησης να αποφασίσει τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Απ' την άλλη, βεβαίως, και η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λέει όχι σε νέα μέτρα, οπότε κάπου εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, και όλα αυτά θα θέσει ο κύριος Παπαδήμος στο τραπέζι. Επίσης, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε, μετά και τις χθεσινές διαφωνίες, τις έντονες διαφωνίες που είχε ο κύριος Βορύδης και τους έντονους διαλόγους που υπήρξαν εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, πρέπει να σας πω ότι έτσι όπως μας μεταφέρθηκε, ειδικά από υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, τέτοια ένταση δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν στα κρίσιμα Υπουργικά Συμβούλια του ΠΑΣΟΚ, που θυμόμαστε όλοι πώς φάζονταν οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ όταν υπήρχαν συζητήσεις. Το κύριο σημείο, Χρήστο, της διαφωνίας ποιο ήταν? Ένα από τα κύρια σημεία της διαφωνίας ήταν η μείωση του αξιόπινου που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να βγουν αρκετοί από τις φυλακές. Και το δεύτερο σημείο ήταν το θέμα της πιο εύκολης, ας το πούμε έτσι, λύσης του γάμου.
προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα μπορεί το θέμα των διαζυγίων δηλαδή, ναι. Το θέμα των διαζυγίων, να λύεται ο γάμος πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν ο κύριος Βορύδης αντέδρασε, είπε ότι αυτά είναι αξιακά θέματα για το κόμμα μου, δεν μπορείτε να τα συζητάτε έτσι. Ο κύριος Βενιζέλος του έκανε παρατηρήσεις για το ύφος του, ο κύριος Βορύδης είπε θα μιλάω όπως θέλω. Τέλος πάντων υπήρξε ένα μπάχαλο. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πάνω από όλους νομίζω, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν προσφέρει τίποτα, η κυβέρνηση αποφάσισε από εδώ και πέρα. Οι αποφάσεις για τα νομοσχέδια να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, δηλαδή να προωθούνται τα νομοσχέδια στη Βουλή, στις Επιτροπές και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πράγμα που σημαίνει ότι τα κόμματα, όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι εκείνα επιθυμούν. Αναρωτιέται βεβαίως, Χρήστο, και ολοκληρώνοντας με αυτό, αν έχουν αντιληφθεί πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση της χώρας και όταν πρόκειται για μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίας, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και πρέπει να, σε αυτό να προσθέσουμε το γεγονός ότι 15 Ιανουαρίου επιστρέφει η Τρόικα, με την οποία θα γίνει η συζήτηση και για το πώς θα κλείσει ο προϋπολογισμός του 2011 και οι αποκλίσεις που έχει, αλλά και η νέα δανειακή σύμβαση. Όλοι μιλάνε για αυτή τη δανειακή σύμβαση, καθώς είναι 80 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, τρέχουν και διαδικασίες για το κούρεμα του ελληνικού χρέους και διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες πιστωτές. Εκεί, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, έχουμε μπρος-πίσω. Τη μία μέρα έχουμε, λένε από την κυβέρνηση ότι τα πράγματα πάνε καλά. Καλό κλίμα. Ναι, καλό και την άλλη το χάνουμε. Την επόμενη μέρα τα λένε λίγο θολά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα τις επόμενες μέρες. Που είναι και από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να ολοκληρώσει αυτή η μεταβατική κυβέρνηση. Χρήστο Κούτρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα στο Γιάννη Τζούνο για να δούμε τι γίνεται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννη Τζούνο, καλό σου μεσημέρι. Γιατί αναρωτιόμαστε τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, αφού γνωρίζουμε ότι ο κύριος Σαμαράς εμένει στις θέσεις του. Όχι στην παράταση των εκλογών, τουλάχιστον σε μεγάλο χρονικό διάστημα, και όχι στη σύγκληση των πολιτικών αρχηγών. Κοίταξε, έτσι θα πάει ο κύριος Σαμαράς στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσει τον κύριο Παπαδήμο. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς θα παραμείνει αμετακίνητος στο κομμάτι των εκλογών. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό θέμα. Δηλαδή, αυτό που λένε από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια παράταση του βίου της κυβέρνησης, αλλά αυτός δεν θα μπορούσε να είναι παραπάνω από 2 ή 3 εβδομάδες από τα συμφωνημένα. Και όταν μιλάμε για συμφωνημένα, Εύα, βέβαια, μιλάμε για όσα συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Κάρολο Παπούλια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το κομμάτι των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μιχελάκης, σε σημερινές του δηλώσεις είπε ότι δεν μπορεί να πάει πέρα από τα μέσα Μαρτίου, δεν μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή στον Απρίλιο. Άρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κλείσει αυτό το κομμάτι της εκλογολογίας και της παράτασης του κυβερνητικού βίου. Ο λόγος είναι προφανής, Εύα. Ο κ. Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν οπωσδήποτε να χρεωθούν συγκυβέρνηση, κάτι που θα έχουν πολιτικό κόστος εάν γίνει αυτό, και βέβαια δεν θέλουν να δώσουν και χρόνο στο ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα να τηρηθεί και η συμφωνία η οποία έγινε υπό τον Κάρολο Παπούλια. Γι' αυτό και χθες υπήρξε και μία δυσφορία από τη Συγκρού, πρέπει να σου πω, στο κομμάτι της τηλεφωνικής επικοινωνίας του κ. Παπούλια με τον κ. Παπαδήμο. Εκεί όπου ο κ. Παπούλιας έθεσε αυτόν στη διάθεση του κ. Παπαδήμου, εάν χρειαστεί να γίνει ξανά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Έσπευσαν λοιπόν από τη Συγκρού να πούν ότι δεν καταλαβαίνουμε το νόημα μιας τέτοιας συνάντησης ξανά, να έρθει ξανά στο προσκήνιο, διότι έχει γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και έχουν αποφασιστεί συγκεκριμένα πράγματα. Μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα πει ο κύριος Σαμαράς στον κύριο Παπαδήμο, είναι η ολοκλήρωση του PSI. Αυτό λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι το κομμάτι, ένα από τα κομμάτια Μάλιστα. του ειδικού σκοπού που έχει η κυβέρνηση. Άρα, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς θα ζητήσει και αυτό. Θα ακούσει βέβαια και τον κύριο Παπαδήμο και θα ζητήσει και καλύτερη ενημέρωση. Να μην δούμε δηλαδή ξανά φαινόμενα όπως αυτά με τις επικουρικές συντάξεις ή αυτά με την εφεδρεία. Στο κομμάτι του ανασχηματισμού να μείνω, εάν και υπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα, από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν αντίρρηση. Είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού κάτι τέτοιο. Αν θέλει, μπορεί να το κάνει. Αντίρρηση δεν βλέπω να υπάρχει από τη Συγκρού αυτό το θέμα. Στο κρίσιμο ζήτημα της ολοκλήρωσης του PSI αναφέρθηκες, Γιάννη Τζούνο. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε αυτό το θέμα θα μείνουμε, αλλά θα ζητήσουμε πληροφορίες από τον Νίκο Φιλιππίδη αλλά και τον Θάνο Δημάδη στην Ουάσιγκτον. Γιατί, Θάνο Δημάδη, υπάρχει πολύ παρασκήνιο και στο θέμα αυτό. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε σένα, ξεκινώντας από τον Νίκο Φιλιππίδη, να μας πεις καταρχήν, Νίκο, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε, λοιπόν, όσον αφορά στο PSI. Σε ό,τι αφορά στο πού βρισκόμαστε, νομίζω ότι ο Θάνος Δημάδης θα μπορούσε να μας διαφωτίσει περισσότερο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει συμφωνία επί κάποιων πραγμάτων και υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία αποτελούν σημείο τριβής.
Μπορώ να σου πω ότι από το Οικονομικό Επιτελείο σήμερα μίλησε για πρώτη φορά στην πρώτη του συνέντευξη ο Γιάννης Μουρμούρας, ο Υφυπουργός Οικονομικών, είναι τοποθετημένος από τη Νέα Δημοκρατία στο Οικονομικό Επιτελείο, ο οποίος ανέφερε δύο χαρακτηριστικά σημεία. Το ένα, όπως είπε, είναι το επιτόκιο, σημεία τριβής πάντα, και το δεύτερο, κάτι το οποίο δεν το είχαμε ακούσει, ότι περιλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις, και είναι ο τρόπος με το οποίο θα αναχρηματοδοτηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ξέραμε και είχαμε μείνει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ότι θα γινόταν με κοινές μετοχές. Το αίτημα των τραπεζιτών ήταν να γίνει με προνομιούχηση ή με κάποιο άλλο τρόπο. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο έχει μπει και αυτό στο πακέτο της διαπραγμάτευσης. Τώρα, Νίκο, θα έρθουμε σε λίγο στα δικά μας εδώ, στον προϋπολογισμό, στα έσοδα, αλλά και σε όλες τις οικονομικές μας ειδήσεις. Να έρθουμε σε σένα, λοιπόν, Θάνο Δημάδη, και να δούμε σε ποιο σημείο, λοιπόν, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το PSI, ποιες είναι οι νεότερες πληροφορίες και βεβαίως τι γίνεται με μια δυσαρέσκεια που, από ό,τι φαίνεται, έχει εκφράσει ο κύριος Νταλάρας. Και ο κύριος Νταλάρας, συγγνώμη. Εν συντομία και με πολύ περιεκτικότητα, Εύα, να ξεκινήσουμε καταρχήν θυμίζοντας ότι τη Δευτέρα είχαμε την πολύ αισιόδοξη δήλωση του κ. Βενιζέλου, λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις σύντομα θα έχουν μια θετική κατάληξη. Ακολούθησε το ρεπορτάζ του Sky, που εμείς καταγράψαμε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα μεταξύ στελεχών του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου εδώ στην Ουάσινγκτον, τα οποία έλεγαν ότι δεν μπορεί να εκφραστεί καμιά αισιοδοξία προς το παρόν, από τη στιγμή που τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις, τα οποία προανέφερε και ο Νίκος Φιλιππίδης, είναι πολλά και μάλιστα προσπέλαστα μέχρι στιγμής. Λίγες ώρες μετά ακολούθησε η αποχώρηση του Ισπανικού Hedge Funds, το οποίο επιβεβαίωσε ουσιαστικά την κρισιμότητα των στιγμών και των μεταξύ των διαπραγματεύσεων. Πολλοί κάνουν λόγο, Εύα, ότι αυτή η αποχώρηση, αυτή η εξέλιξη του Ισπανικού Hedge Funds ίσως ανοίξει το δρόμο και τον ασκό του αιώλου για να ακολουθήσουν και άλλα στη σειρά μετέπειτα. Θα το δούμε. Αυτό το οποίο πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι ότι την Τετάρτη, ακόμα ένα 24ωρο μετά, ο κύριος Βενιζέλος ουσιαστικά ανασκεύασε τις δηλώσεις του και έκανε μια στροφή 180 μοιρών, η οποία είναι αξιοσημείωτη, λέγοντας το αυτονόητο, αυτό που καταγράφαμε και εμείς με το ρεπορτάζ, ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε οριακότατο σημείο. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω, Εύα, ότι χθες, ημέρα Τετάρτη, βγήκε μια ανακοίνωση, εφημεδιαστική ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του κυρίου Νταλάρα, με μια δήλωση του ίδιου προσωπικά, η οποία αναφερόταν σε απάντηση τηλεοπτικού ρεπορτάζ που αφορούσε το θέμα του IIF και των σχέσεων του IIF με την ελληνική κυβέρνηση. Να διευκρινίσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η ανακοίνωση του κυρίου Νταλάρα δεν αφορά το δικό μας ρεπορτάζ. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νταλάρα είναι ότι εμείς έχουμε, λέει, σαν IIF μια επικοδομητική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και με τον κύριο Βενιζέλο προσωπικά. Κάτι το οποίο εμείς προσωπικά στο Sky δεν διαψεύσαμε ποτέ. Αυτό το οποίο πρέπει επίσης να πούμε όμως είναι ότι στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μία άλλη παράμετρος η οποία ανάγεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη. Το κύριο Στόμψεν και οι συνεργάτες του ζητούν από τις διαπραγματεύσεις αυτές να καταλήξουν σε ένα επιτόκιο όχι μεγαλύτερο της τάξης του 4-4,5%. Και αυτό διότι αν το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο, εκτιμούν ότι η τρύπα στον προϋπολογισμό του 2012 θα είναι ακόμα μεγαλύτερη με τα τοκοχρεωλήσια τα οποία θα έχει να πληρώσει η Ελλάδα, άρα δεν θα πιαστούν οι στόχοι. Και είναι αδύνατον, όπως εκτιμάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 2020 να φτάσουμε σε ένα δημόσιο χρέος το οποίο να είναι βιώσιμο στο 120%. Αυτό είναι το ανώτατο όριο το οποίο έχει τεθεί. Πέρα από αυτό, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που θα οδηγήσει πέρα από αυτό δημόσιο χρέος δεν θα είναι θετική και βιώσιμη για την Ελλάδα. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Χρόνια πολλά και σε σένα, βεβαίως. Και να έρθουμε τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, να δούμε, εκτός, έτσι, είναι για άλλη μια φορά, τα έσοδα. Να δούμε πώς θα καλυφθούν αυτό και αν αυτό θα φέρει νέα μέτρα. Πάμε να δούμε λίγο τα στοιχεία του προϋπολογισμού με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Ναι, λοιπόν, είναι τα τελικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 11μηνο. Εδώ εμφανίζεται η πολύ μεγάλη απόκληση που υπάρχει και στα έσοδα αλλά και σε δαπάνες. Βλέπουμε συνολικά 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ η μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό ένα μήνα πριν κλείσει το έτος. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, βλέπουμε ότι μειώνεται, κινείται σε επίπεδα της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γεγονός το οποίο θα λέγαμε ενισχύει την πεποίθηση ότι θα κινηθεί σε επίπεδα αρκετά πάνω από το 9% που υπολογίζουν αρχικά, ενώ θα πρέπει συνολικά ο προϋπολογισμός να μαζέψει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα, κάτι το οποίο είναι προφανώς παντελώς ανέφικτο. Άρα μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα αφήσει ένα σημαντικό υπόλοιπο και μια σημαντική, θα λέγαμε, ανάγκη λήψης αυτό νέων μέτρων. Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι, το είπες. Μια ανάγκη λήψη μέτρων, τα οποία μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις, ο προϋπολογισμός μπορεί να ωραιοποιηθεί εκεί τις τελευταίες μέρες με
περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και διαφόρων άλλων δαπανών, οι οποίες θα μπορούσαν να ωρεοποιήσουν την εικόνα του. Το σίγουρο είναι ότι πάμε αναγκαστικά σε ένα κενό, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί, κενό του προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί με πρόσθετα μέτρα εντός του 2012. Τώρα πολύ γρήγορα και πριν σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, έχουμε επιστροφές φόρων με αντικειμενικά κριτήρια. Κοίτα να δεις, ξεκίνησε Εύα μια συζήτηση πριν από μερικές εβδομάδες, όταν στέλεχος του ΣΔΟΕ είχε τότε παραδεχτεί ότι υπάρχει γρηγορώσιμο σε επιστροφές φόρου. Το γρηγορώσιμο μάλιστα ήταν 8% και με την κρίση έφτασε στο 10%. Δηλαδή κάποιοι πλήρωναν εφοριακό για να επιταχύνει και σε αυτό στο καθεστώς παγώματος που υπάρχει στις επιστροφές να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους. Αυτό φαίνεται ότι οδήγησε το Υπουργείο των Οικονομικών στην ανάγκη λήψης και αλλαγής του θεσμικού πλαισίου. Γι' αυτό και θα έρθουν κάποιες διατάξεις με νομοσχέδιο τις πρώτες μέρες του χρόνου, οι οποίες θα αλλάζουν το σύστημα, θα το αντικειμενικοποιούν, θα βγαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, η επαφή με τον έφορα, μάλιστα. Και μάλιστα θα υπάρχει και ανάρτηση καθημερινή των επιστροφών φόρου σε κάθε ΔΟΗ της χώρας. Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να βρούμε τώρα τον πρόδρομο Παπαηλιόπουλο για το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παπούλια. Πρόδρομε. Ο κύριος Παπούλιας, να σας πω ότι βρίσκεται στην οικογένειά του για να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων. Το μήνυμά του είναι ουσιαστικά απευθύνεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων για την κρίση που περνάει η χώρα. Τους καλεί, κυρίως αυτούς που ζουν στο εξωτερικό, να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια της χώρας, ώστε να παραδώσουμε, όπως λέει στο μήνυμά του, ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Παπούλιας ότι σήμερα η μητέρα πατρίδα σας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού, με τον πατριωτισμό και την δημιουργικότητά σας, αποτελείτε για όλους μας σταθερή πηγή έμπνευσης και δύναμης. Χρειαζόμαστε την ηθική σας υποστήριξη αλλά και την έμπρακτη συνεισφορά σας. Όσοι έχετε την οικονομική δυνατότητα, μπορείτε και πρέπει να αναζητήσετε στην πατρίδα ευκαιρίες για οικονομικές συνεργασίες και επιχειρηματικές επενδύσεις, λέει ο κύριος Παπούλιας. Είμαι βέβαιος και αισιοδοξώ ότι στο κάλεσμα αυτό θα ανταποκριθείτε με όλους τους δυνατούς τρόπους και θα συστρατευτείτε στον αγώνα που δίνει ο ελληνικός λαός για την ανόρθωση του τόπου και την δικαίωση των θυσιών του. Να σας πω εδώ, Εύα, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποκλείεται αργά το βράδυ να έχει και νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο. Αμέσως μετά, βέβαια, τη συναντήση που θα έχει ο κύριος Παπαδήμος με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καρατζαφέρη, για το ενδεχόμενο, αν τελικά θα χρειαστεί να ζητηθεί η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών για την επόμενη εβδομάδα. Πρόδρομε Παπαηλιόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Δημήτρη Μπουραντά, καθηγητή Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον Πάνο Άμυρα, δημοσιογράφο. Τα παρακολουθήσαμε όλες τις ειδήσεις μαζί, βεβαίως και με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνα. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνο, αν θέλεις να ξεκινήσεις με μια πρώτη ερώτηση προς τους καλεσμένους ή ένα σχόλιο για όλη την ειδησιογραφία, έτσι πως καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Παίρνοντας μια ανάσα, νομίζω ότι το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι παραμονή Χριστουγέννων σχεδόν, προπαραμονή, και ο κόσμος εκεί έξω δείχνει να απελπίζεται. Να απελπίζεται κυρίως με τον τρόπο που οι πολιτικοί μας άρχοντες διαχειρίζονται την κατάσταση. Και ειλικρινά, Εύα, δεν ξέρω αν θέλω πρώτα να απευθυνθώ στον καλό συνάδελφο ή στον κύριο καθηγητή, ψάχνοντας ένα ψήγμα αισιοδοξίας μέσα σε όλα αυτά, πριν ακόμα και από το σχόλιο για όλα αυτά τα συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν, αν θα συνεχίσει η Ευρωζώνη να πηγαίνει ενωμένη, αν θα είμαστε εμείς μέσα, αν αυτή η κυβέρνηση θα καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να μας βάλει σε ένα κανάλι. Να ξεκινήσουμε από το Πάνο. Να ξεκινήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι η χώρα μοιάζει με την κατάσταση που είδαμε στο πρώτο ρεπορτάζ, δηλαδή εγκλωβισμένη σε μία λεωφόρο, στη λεωφόρο της Ευρωζώνης. Είναι παγιδευμένη η χώρα, ουσιαστικά εκεί βρίσκεται, και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού δεν έχουν μέχρι τώρα αποτέλεσμα. Βλέπουμε διαρκώς από τα ρεπορτάζ ότι η οικονομία πάει αρνητικά, ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται αντί να υλοποιείται, ουσιαστικά να μην πηγαίνει κάτι σημαντικά καλά. Θα έλεγα ότι η λύση που μπορεί και το θετικό που μπορεί να υπάρξει είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι δυνατή. Πρώτον, αυτό είναι σημαντικό, και αυτό βλέπουμε μέσα από τις δυνάμεις αλληλεγγύης που αναπτύσσονται τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες των εορτών, και βεβαίως ότι υπάρχει ένα δυναμικό, η χώρα είναι πλούσια, έχει ένα δυναμικό το οποίο όμως είναι αναξιοποιητό ή ουσιαστικά καταπατείται από όλες τις δυνάμεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το αναπτυξιακό δυναμικό, ο αναπτυξιακός πλούτος που μπορεί να μας βγάλει από τα διέξοδο. Από ό,τι βεβαίως κύριε Μπουραντά μας είπε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ πριν, όλα αυτά τα κενά στον προϋπολογισμό και το πρόβλημα, τις αστοχίες, τα κενά στα έξοδα, την υστέρηση που επικρατεί συνολικότερα, αυτό θα φέρει αναγκαστικά νέα μέτρα το 12.
Κύριε Αντωνοπούλο, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Μπογδάνος πριν, γιατί οι μέρες που είναι, νομίζω, ας πούμε δύο κουβέντες για τον καθέναν από εμάς. Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας αυτές τις γιορτινές μέρες, να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, να σκεφτούμε ξανά τις χαμένες μας αξίες. Εγώ είχα ζήσει φτώχεια μεγάλη, αλλά ήταν χαρούμενη φτώχεια, διότι είχαμε τα ψυχικά και τα πνευματικά αγαθά. Την αλληλεγγύη, είχαμε τη γαλήνη, είχαμε τη συντροφιά, είχαμε την οικογένεια. Πράγματι πρέπει να κάνουμε, να ξαναβρούμε τις χαμένες μας αξίες, μην χάσουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας, μην μας πιάσει θλίψη. Υπάρχουν πολλές άλλες ομορφιές στη ζωή πέρα από τα καταναλωτικά αγαθά και βέβαια μέσα από αυτό να πάρουμε αισιοδοξία και ανθεκτικότητα, γιατί η δυσχερή κατάσταση θέλει ανθεκτικότητα. Δεν είμαι πεσημίστρια, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα έχει άλλα δεδομένα. Καταγράφει μια άλλη πραγματικότητα που δυστυχώς δύσκολα αντλούμε αυτήν την αισιοδοξία που την ψάχνουμε. Όλα αυτά θέλω όλοι μαζί εδώ να μείνουμε όπως είμαστε, να τα συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε πολύ πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε λοιπόν και συζητούμε για την ελληνική πραγματικότητα, προσπαθώντας ταυτόχρονα με την βοήθεια του Πάνου Αμυρά, συνάδελφου δημοσιογράφου, αλλά του κυρίου Δημήτρη Μπουραντά, καθηγητή management στα οικονομικά λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να βρούμε τι αισιόδοξο λοιπόν μπορούμε να αντλήσουμε αυτές τις μέρες. Και σας έλεγα εγώ λοιπόν πριν τις διαφημίσεις ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό να το κάνει κανείς όταν παρακολουθούμε ρεπορτάζ συνανθρώπων μας που ακόμα και το σπίτι τους έχουν χάσει, που δεν μπορούν να ζήσουν δυστυχώς. Οι εκφάνσεις της κρίσης σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες σε σημείο που δεν μπορείς να αντλήσεις αισιοδοξία. Αν ναι. Θες να είσαι ρεαλιστής. Όπως έλεγα πριν, να ξαναβρούμε τις χαμένες μας αξίες που τις είχαμε. Εμείς οι Έλληνες στα δύσκολα ήμασταν μια γροθιά. Άρα η αλληλεγγύη που εσείς και συγχαρητήρια του στο Sky που έχει πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες πρέπει να το κάνουμε όλοι. Όλοι οι πολίτες να προσπαθήσουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα μέσα από τη συνεργασία και τις συνέργειες. Τώρα που αναφέρεστε στη γροθιά και για να κάνουμε την κουβέντα όλοι μαζί, Πάνο Αμυρά, θα έρθω σε σένα. Mm-hmm. Οι πολίτες με τέτοιες πρωτοβουλίες όπως είναι η δράση αλληλεγγύης είναι μια γροθιά, τουλάχιστον προσπαθούν. Ναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές, το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι μια γροθιά, έχει αντιληφθεί σε τι κρίσιμο σημείο βρίσκεται η χώρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι μια γροθιά και ο καθένας κοιτάει το δικό του μικροπολιτικό συμφέρον. Βεβαίως. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα. Ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δείξει ότι καταρχήν αξίζει να είναι σε αυτή τη θέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ουσιαστικά περιμένει απ' έξω να δει τι γίνεται, αν θα μπορέσει να σωθεί ή όχι. Αυτό είναι ένα τραγικό σημείο και για το επίπεδο της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα, τα κομματικά ή, εν πάση περιπτώσει, των σκοπιμοτήτων, αυτά πάντα παίζουν στο παιχνίδι. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν καθαροί κανόνες. Καθαροί κανόνες και στο πολιτικό παιχνίδι και στο κομματικό σύστημα. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν καθαροί κανόνες και ελπίζω ότι, ή τουλάχιστον αυτό ίσως είναι και το τελευταίο που πρέπει να γίνει, είναι ακόμα και σήμερα στις συναντήσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τους αρχηγούς των κομμάτων να τεθεί ένα καθαρό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχουν αφισβητήσεις από τη μία ή από την άλλη πλευρά ή από όλες τις πλευρές μαζί. Πάνω, η παρέμβαση του κύριου Παπούλια για ένα θέμα ενδοκυβερνητικό δεν συνιστά υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του. Δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν ζήτησε σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Παπούλιας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψή του. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Εν πάση περιπτώσει, όλοι μεγάλοι άνθρωποι είναι, οπότε δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες νουθεσίες. Πρέπει να δουν αν μπορεί η κυβέρνηση να λειτουργήσει. Εάν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το διάστημα και για αυτό το έργο που πρέπει να γίνει, καλώς. Εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει, η δημοκρατία έχει λύσεις. Έχουμε βρει πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Όλα οι εκλογές, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Ίσως είναι και το μοναδικό όπλο του πολιτεύματος. Μήπως υπάρχουν τελικά. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λέμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λέμε ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Μήπως τελικά η δημοκρατία και κατά καιρούς τρομοκρατείται και βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδα. Δεν ξέρω. Είναι και ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Και επειδή ο κύριος Μπουραντάς διδάσκει management, αλλά έχει και μια φιλοσοφική αντίληψη απέναντι στα πράγματα. Σωστό, ναι. Όπως έχουμε δει την εξέλιξη των δημοκρατιών,
πλέον έχουμε παρατηρήσει με έρευνες, παρά την ανάπτυξη, ότι η ευημερία των κοινωνιών δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Κατά συνέπεια, τίθεται για ένα θέμα αποτελεσματικότητας της δημοκρατίας. Και έρχομαι τώρα σε εσάς, κύριε Αντωνοπούλου, σε αυτό που λέγαμε για τους πολιτικούς στη γροθιά. Κοιτάξτε, εγώ τι πιστεύω, όλα αυτά ήταν προβλέψιμα, ότι έτσι θα γινότανε. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν αποτέλεσμα του αξιακού συστήματος, των κομμάτων, ούτε ήταν μία έκφραση να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό συμφέρον. Ήταν εξαναγκασμός απ' έξω. Όπως και ο Πρωθυπουργός, ήταν η τελευταία αναγκαστική τους λύση. Αν δούμε αυτό, γιατί κάναν αυτή την κυβέρνηση, το λόγο που κάναν την κυβέρνηση, και δούμε και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, με την έννοια 50 υπουργοί από άποψη management, δεν μπορεί να έχει ούτε συνοχή για να έχει γροθιά, με βάση αυτά τα στοιχεία που είπα, ούτε αποτελεσματικότητα. Και αυτό, σε σχέση με αυτό που είπε ο Πάνος, είναι τραγικό. Γιατί καταραίει η χώρα, αλλά πού καταραίει η χώρα? Σε ένα περιβάλλον υψηλότατου κινδύνου λόγω της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης. Βέβαια, να πούμε όμως, γιατί αφού μιλάτε και λέτε για την συνοχή αυτής της κυβέρνησης, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν. Και αυτό, για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, το πρώτο, το πιο βασικό, είναι η ολοκλήρωση του PSI. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουραντά? Άρα, για να ολοκληρωθεί η θητεία αυτής της κυβέρνησης, θα πρέπει το PSI να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα βασικά ζητήματα, από ό,τι φαίνεται, είναι το επιτόκιο, ο χρόνος διάρκειας, το Βρετανικό δίκαιο, από ό,τι φαίνεται, έχει κλειδώσει. Και δυστυχώς έχει περάσει και στον Ντούκου, με συγχωρείς κιόλας, το γεγονός ότι έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Το Διεθνές Ταμείο. Και να πούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις, μιας και ο Κωνσταντίνος το αναφέρει και μας το έχουν επισημαίνει και τηλεθεατές εδώ στο Facebook και στο Twitter. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, από αυτό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του Βρετανικού δικαίου? Τι σημαίνει δηλαδή για τον Έλληνα πολίτη, για να μην νομίζετε ότι μιλάμε και κινέζικα, έτσι? Αν μου επιτρέπετε, είναι δέσμευση καταρχήν περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, το ελληνικό δίκαιο πάβει να είναι αυτό το ισχυρό εναντί των τίτλων του. Δηλαδή, θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο σε μια μελλοντική αναδιάρθρωση να αλλάξει τους όρους, μονομερώς ή, εν πάση περιπτώσει, με δική του πρωτοβουλία. Περνώντας το Βρετανικό δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι δεσμεύει κάποια περιουσιακά στοιχεία και πλέον οι πιστωτές αναφέρονται στο Βρετανικό κράτος, κατά κάποιο τρόπο, υπακούν στους κανόνες του Βρετανικού δικαίου και όχι του ελληνικού. Αυτό είναι μια συγκλονιστική αλλαγή, αν γίνει, μια δραματική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει ο κύριος Παπαδήμος, με τη διαπραγματευτική του ικανότητα, ουσιαστικά να το αποτρέψει αυτό. Γιατί πέρα από το επιτόκιο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, έχει σημασία το ποιο θα είναι το καθεστώς αποπληρώμησης. Να μην φύγουμε όμως από το επιτόκιο και να βοηθήσουμε σε αυτό, ολοκληρώνοντας τη βοήθεια του κύριου Μπουραντά. Από ό,τι φαίνεται, και αν έχω καταλάβει καλά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά γύρω στο 4%. Οι τράπεζες φαίνεται να συμβιβάζονται με 1% παραπάνω επιτόκιο. Τι επιπτώσεις έχει αυτό το 1% παραπάνω για εμάς και τη μείωση του χρέους? Οι επιπτώσεις θα είναι, όπως και το δίκαιο, θα είναι μεγαλύτερη εξάρτηση, μεγαλύτερη υποθήκευση της χώρας, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι στον προϋπολογισμό. Θα σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να βρίσκει χρήματα. Τι κάνει? Δίνει και μαζεύει χρήματα. Που σημαίνει ότι αν αυξηθούν οι δαπάνες, πρέπει κάποιοι να τις πληρώσουν, και θα είναι οι πολίτες προφανώς, όπως το είπε και ο κύριος Φιλιππίδης. Αυτές θα είναι οι επιπτώσεις. Όμως, εκείνο που ήθελα να τονίσω εγώ, που δεν είναι καθόλου ανεξάρτητα τα μένα από τα δε, το τι διαπραγματεύσεις κάνει κανείς για το PSI, δεν είναι ανεξάρτητα το πώς λειτουργεί η κυβέρνηση ή πόση διάρκεια έχει η κυβέρνηση ή πόσους υπουργούς έχει η κυβέρνηση. Διότι όλα αυτά είναι και προσδοκίες. Ναι, μεν θα κάνω αυτό το κούρεμα, αλλά τι προσδοκώ μετά? Κατά συνέπεια, το πόσο αξιόπιστοι και σοβαροί είμαστε επηρεάζει άμεσα τις διαπραγματεύσεις και το PSI. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε όλα αυτά τα θέματα. Να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ο Κωνσταντίνος μου έλεγε πριν ότι θεωρεί ότι ό,τι πιο αισιόδοξο έχει διαβάσει. Πλέον αισιόδοξα για φέτος. Το γράμμα της ελπίδας, Δημήτρης Μπουραντάς, που σου λέει ότι ένα παιδί που έχει χτήματα στην Κρήτη δεν μπορεί να πηγαίνει να δουλεύει στα ΜΑΤ στην Αθήνα για 800 ευρώ. Πάνω αμοιρά, κύριε Μπουραντά, σας ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά. Καλύτερα σε όλους. Να είστε καλά. Αλλάζοντας θέμα, λοιπόν, εμείς εδώ θα πάμε να βρούμε την Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, καλό σου μεσημέρι. Καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο ηγούμενος μονής βατοπεδίου, Εφραίμ. Ιωάννα.
Ναι, έτσι είναι, Εύα. Πριν από λίγο, μετά τις 2 το μεσημέρι, εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών της Αθήνας, το οποίο έκρινε ότι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου ΕΦΕΜ πρέπει να προφυλακιστεί. Είχε απολογηθεί, πρέπει να θυμίσω, για την γνωστή υπόθεση Βατοπεδίου στις αρχές Δεκεμβρίου. Η ανακρίτρια τότε είχε ταχθεί υπέρ της προσωρινής του κράτησης, αλλά ο εισαγγελέας είχε αντίθετη άποψη και είχε υποστηρίξει ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτή η διαφωνία οδηγήθηκε στο Συμβούλιο, στο οποίο πρέπει να σημειώσω ότι ο ηγούμενος Εφρέμ ζήτησε και πήγε ο ίδιος αυτοπροσώπως για να εκθέσει τις απόψεις του, οι οποίες είναι, όπως είχε άλλωστε και στο απολογητικό υπόπνημα υποστηρίξει, ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα κατηγορείται για τις ανταλλαγές εκτάσεων της λίμνης Βίστου και της λίμνης Βιστονίδας με ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Τελικά το Συμβούλιο σήμερα συμφώνησε με την ανακρίτρια, έκρινε προφυλακιστέο τον ηγούμενο Εφρέμ. Από ό,τι πληροφορούμε πριν από λίγο, διαβιβάστηκε η απόφαση αυτή, το βούλευμα δηλαδή, στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών της Αθήνας, γιατί χρειάζεται να δοθεί άδεια εισαγγελέα αλλά και ένταλμα, γιατί ο ηγούμενος Εφρέμ είναι στο Άγιο Όρος. Για να εκτελεστεί λοιπόν, για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, πρέπει να υπάρχει η εισαγγελική άδεια, η οποία θα χορηγηθεί από στιγμή σε στιγμή. Από την πλευρά τώρα του δικηγόρου, του κ. Αλεξανδρή, με τον οποίο επικοινώνησα, ο κ. Αλεξανδρής, σχολιάζοντας αυτή την απόφαση, θεωρεί ότι δεν έχει ούτε ουσιαστικό, ούτε ηθικό, ούτε νομικό αίρισμα, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι ο ηγούμενος Εφρέμ δεν θα συλληφθεί, δεν θα αργήσει, δεν θα φτάσει δηλαδή να συλληφθεί, διότι ο ίδιος προτίθεται, μόλις του επιδοθεί η απόφαση, ναι, να παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα των Καριών στο Άγιο Όρος και εν συνεχεία να οδηγηθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα που η πολιτεία θα επιλέξει. Μια σημαντική εξέλιξη λοιπόν στο θέμα αυτό. Παρακολουθούμε και τις νεότερες εξελίξεις. Ιωάννα Μάνδρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να πάμε τώρα στην Ιουλία Βελισσαράτου για τις ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο. Ξεκινώντας από την υπόθεση της γενοκτονίας των Αρμενίων, που από ό,τι φαίνεται έχει δημιουργήσει με τοπική σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Πλέον ξεφεύγει από το διπλωματικό επεισόδιο της χθεσινής ημέρας, όπου ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογκάν ανακοίνωσε αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων που έχουν από κοινού στη Γαλλία, καθώς και κάποιες άλλες διαδικασίες. Και πλέον η σύγκρουση είναι πλέον προσωπική, καθώς σήμερα ο Ταγίπ Ερντογκάν ουσιαστικά δήλωσε ότι θα πρέπει και οι Γάλλοι να μιλούν για γενοκτονία των Αλγερινών, όταν το 1915 σφαγίασαν το 15% του πληθυσμού. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογκάν, στη συνέντευξη τύπου, είπε χαρακτηριστικά ότι εάν δεν θυμάται ο Νικολά Σαρκοζή τη σφαγή των Αλγερινών, θα πρέπει να ρωτήσει τον πατέρα του, ο οποίος ήταν μέσα στους στρατιώτες της Λεγεώνας, της Γαλλικής Λεγεώνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σύγκρουση πλέον είναι προσωπική. Τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή. Ήδη αρκετοί Τούρκοι κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Τουρκία. Έχουν κάνει εμπάργκο σε πάρα πολλά προϊόντα γαλλικά, ενώ οι απειλές δίνουν και παίρνουν μεταξύ των δύο κρατών και δεν ξέρουμε πού αυτό θα οδηγήσει. Να πούμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε σήμερα να κατευνάσει λίγο τα πνεύματα, λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Αλλά ωστόσο, ο Ταγίπ Ερντογκάν φαίνεται πως δεν βάζει νερό στο κρασί του. Βέβαια, πρόκειται η Ιουλία και για μια βαθύτερη κόντρα, η οποία έχει ξεκινήσει από την περίοδο του κυρίου Σιράκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε πει ότι κατά βάθος δεν θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το πράγμα, στην μεγάλη ευαισθησία των Τούρκων, που τα βάλανε ακόμα και την Αμερική όταν πήγε να κάνει κάτι τέτοιο το Κογκρέσο και δεν το έκανε τελικά. Ακριβώς, και ουσιαστικά εκρήγνεται. Να σου πω την αλήθεια, περιμένουμε και τη Γερουσία να αποφασίσει επί του θέματος στις αρχές του 2012, για να δούμε τι μέλη γενέστε. Αν η Τουρκία το εγκρίνει, θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Και εμείς πάντως για τους ποντίους, ακόμα κουβέντα δεν έχουμε. Ναι, σωστό και οι Αρμένοι πολεμάνε, εμείς για τους ποντίους τίποτα. Στη Συρία, να πούμε ότι σήμερα είχαμε 2 πολύ ισχυρές εκρήξεις έξω από την τοποθεσία όπου βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας, με 40 και πλέον νεκρούς. Βλέπουμε και τις εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο. Και εν ώψη των προγραμματισμένων διαδηλώσεων για την προσευχή, ακριβώς, έτσι. Κάθε Παρασκευή γίνονται διαδηλώσεις εν ώψη της προσευχής. Και στη συνέχεια θα. Οπωσδήποτε αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι είναι και οι Άραβες παρατηρητές στη Συρία.
και θα πρέπει να δώσουν κάποιες, αν θέλεις, κάποιο πόρισμα για το τι συμβαίνει. Και όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ τεταμένα και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν. Και να πάμε τώρα στην Ευρώπη. Όπου οι απεργίες συνεχίζονται και η ταλαιπωρία βεβαίως ταυτόχρονα. Στη Γαλλία, επί 8 μέρες, οι υπάλληλοι του Charles de Gaulle είναι σε απεργία και υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πορτογαλία, καθώς οι οδηγοί των τρένων βρίσκονται σε απεργία. Το ίδιο συμβαίνει και με τους οδηγούς του μετρό στη Βρετανία. Γι' αυτό και όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα θα πρέπει να ενημερώνονται κατά τόπους, καθώς ήδη οι διαδηλωτές έχουν επισημάνει ότι θα κάνουν απεργίες και μέσα στα Χριστούγεννα. Η Ιουλία, τώρα σαν ανέκδοτο ακούγεται αυτό. Χέρμαν Βαν Ρομπέι δόρισε, λέει, στους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης το βιβλίο της ευτυχίας. Το βιβλίο της ευτυχίας, λοιπόν, είναι μια. Θα μας δωρήσουν και εμάς λίγο ευτυχία με τις αποφάσεις τους κάποια στιγμή, όμως. Θα το πω στον Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι θυμάσαι, υπήρχαν κάποια γυναικεία βιβλία τα οποία διαβάζουμε εμείς στην εφηβεία μας οι κοπέλες. Ναι. Η Πολιάνα στο παιχνίδι της ευτυχίας. Η Πολιάνα στο Far West. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Και ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι στο παιχνίδι της ευτυχίας. Κόσμο ευτυχίας που προσπαθεί ματέως όμως να το μεταδώσει και στους άλλους 200 ηγέτες, στους οποίους έδωσε το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο από 100 δοκίμια, μια συλλογή τέτοια, όπου απευθύνεται σε όλους τους ηγέτες με την προτροπή, μαζί με τα καλά Χριστούγεννα, να είναι η πρώτη προτεραιότητά τους να κάνουν τους Ευρωπαίους πολίτες ευτυχισμένους. Δεν μας είπε τον τρόπο βέβαια, αλλά μάλλον εκείνο θα ξέρει περισσότερα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε για τη σιλικόνη. Αν έχουμε λίγο χρόνο. Πολύ γρήγορα για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και στη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Να πούμε ότι προκλήθηκαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις, αλλά το νεότερο είναι ότι το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανέλαβε την οικονομική ευθύνη του σκανδάλου και έτσι θα συνδράμει όσες γυναίκες έχουν πρόβλημα για την αφαίρεση σιλικόνης από το στήθος τους. Αυτό θα γίνει μόνο στη Γαλλία. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στη Βρετανία. Πάντως είναι η πρώτη φορά που η γαλλική κυβέρνηση αναλαμβάνει το κόστος της αφαίρεσης των μοσχευμάτων που ήταν ελαττωματικά. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με όλες τις ειδήσεις μέσα από το sky.gr, αλλά θα πάμε και σε ένα κοινωνικό ιατρείο, Παύλα Φαρμακείο. Σε πολύ πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Μιλάμε πολύ για αλληλεγγύη αυτές τις ημέρες. Όπως είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, καλό είναι να μιλούμε για αλληλεγγύη όλο το χρόνο και όχι μόνο πριν τις γιορτές, όταν μας πιάνει όλους η ευαισθησία, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών. Για πάμε τώρα στο ελληνικό, να μεταφερθούμε εκεί για να δούμε μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική δράση. Θα βρούμε εκεί τον κύριο Γιάννη Μαραγκόιστ, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής. Καλό σας μεσημέρι και σας βρίσκουμε στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. Χρόνια πολλά καταρχήν και πείτε μας λίγο. Περί τίνος πρόκειται η δράση αυτή, τι είναι? Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα, σε όλους. Το κοινωνικό ιατρείο και κοινωνικό φαρμακείο που αναπτύχθηκε στον Δήμο μας είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και ενός πλήθους εθελοντών, γιατρών και άλλων πολιτών που θέλουν να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν. Ακριβώς. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα κοινωνικό ιατρείο το οποίο καλύπτει ανασφάλιστους απόρους οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Πότε Δήμο δημιουργήθηκε Γλυφάδας, αυτό? Αλίμου και Αγίου Δημητρίου. Πότε δημιουργήθηκε? Αυτό είχε εγγένεια είχε στις 15 Δεκεμβρίου. Αλλά η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη. Είδατε συζητώντας ότι ο κόσμος πλέον χρειάζεται και ιατρική αλλά και φαρμακευτική περίθαλψη και ότι αυξάνονται οι συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε σε γιατρό ή να αποκτήσουν τα φάρμακά τους. Η παρατεταμένη ανεργία δημιουργεί μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι ανασφάλιστη. Προσπαθώντας λοιπόν να καλύψουμε αυτήν την ομάδα παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες, ήρθε αυτή η σκέψη να δημιουργήσουμε το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο. Να σας πω ότι ήδη στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης λειτουργεί ένα δίκτυο εθελοντών γιατρών το οποίο καλύπτει αυτή την ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή το κοινωνικό ιατρείο καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή, όπως σας είπα προηγουμένως. Και ποιες ώρες μπορούν να έρθουν οι συμπολίτες μας?
Το ωράριο που λειτουργεί το κοινωνικό ιατρείο διαμορφώνεται συνεχώς, γιατί συνεχώς έρχονται νέοι γιατροί οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες. Θα λειτουργεί πρωί και απόγευμα. Το ωράριο, όπως σας είπα, συμπληρώνεται συνεχώς. Βέβαια, να πω και να κάνω μια έκκληση μέσω της εκπομπής σας για γιατρούς που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα και ιδιαίτερα για παθολόγους ή γενικούς ιατρούς. Πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας οι εθελοντές γιατροί ή και όχι γιατροί, εθελοντές γενικότερα? Επικοινωνώντας με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ή με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων που σας προανέφερα, στο τηλέφωνο 210-99-61-973 για περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Θα ήθελα... Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να σας στήσω μερικούς από τους γιατρούς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι η κύριε και η κυρία που είναι ακριβώς πίσω μου. Και να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και να τους ευχαριστήσω βεβαίως. Σας ακούμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βίχα, ο οποίος είναι ο καρδιολόγος και ο οποίος από αυτόν ξεκίνησε η ιδέα και η προσπάθεια, να σας πει δύο κουβέντες. Καλό σας μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Βίχα, ναι, μας ακούτε? Όπως σας είπε ο κύριος Μαραγκός, εδώ και μία εβδομάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του το κοινωνικό ιατρείο. Ο σκοπός του είναι, όπως προανέφερε, να βλέπουμε και να εξετάζουμε τους απόρους και ανασφάλειες τους συμπολίτες μας, που δυστυχώς μέρα με τη μέρα αυξάνουν, και να τους καλύπτουμε με τη φαρμακευτική τους αγωγή όποτε και όσο εμείς μπορούμε. Να είστε καλά, καλοί μας άνθρωποι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, διότι υπενθυμίζετε με αυτό το αξιέπαινο που κάνετε τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος που συνεχώς υποχωρεί. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλές γιορτές. Και πάνω σε αυτό που λέτε, δεν πάμε να υποκαταστήσουμε έτσι το κράτος. Αυτό... Εμείς το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι αυτονοητό. Το κράτος να ακούει την ευαισθησία σας. Καλές γιορτές, κάθε καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε δίπλα σας σε τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα, 4 λεπτά μετά τις 4, πόσο καταγράφεται η δισογραφία μέσα από το sky.gr, όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα. Εξαιρετικά λοιπόν αρνητική η αποχώρηση μιας χώρας από το ευρώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σαμαρά Καρατζαφέρη βλέπει σήμερα ο κύριος Παπαδήμος. Έκκληση Λαγκάρτ για αύξηση φορών των χωρών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, PSI, το IIF και οι αντιφάσεις Βενιζέλου και τα πραγματικά ερωτήματα. Αναζητείται χρυσή τομή για τα ομόλογα. Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Μιχάλης Σάλας, εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα στο κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Ο κύριος Κουτρουμάνης τώρα για το θέμα των συντάξεων και των περικοπών στις επικουρικές. Μέχρι 10 Ιανουαρίου το σχέδιο για τις επικουρικές. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ηγούμενος Εφρέμ. Η είδηση μας μετέδωσε πριν και η Ιωάννα Μάνδρου μέσα από την εκπομπή. Και τέλος η εφαρμογή sky.gr στη Samsung Smart TV. Αυτά λοιπόν τα νέα μέσα από το sky.gr. Είπαμε, έχουμε και το χάρτη της εγκληματικότητας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Καραστεφανή. Για να δούμε αμέσως τώρα λοιπόν με τον Δημήτρη Καραστεφανή. Για να δούμε όλες τις ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξεκινώντας, Δημήτρη, από μια φωτιά σε τράπεζα. Καλό σου μεσημέρι. Λοιπόν, αρχικά ήταν μια εισβολή με αυτοκίνητο σε τράπεζα και όλοι νόμιζαμε εξ αρχής ότι ένας άνθρωπος έχασε τον έλεγχο και έπεσε μέσα στην τράπεζα. Mm-hmm. Τελικά ήταν ληστεία, Εύα. Έπεσε φωτιά το αυτοκίνητο, έπιασε φωτιά η τράπεζα και από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο, υπάρχει ένας πολίτης τραυματισμένος από δέχτηκε σφαίρα από τους ληστές. Καθώς οι δράστες, οι τρεις στον αριθμό, μπήκαν, πυροβόλησαν, ενώ άρπαξαν τα χρήματα και έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που τους περίμενε συνεργός τους απ' έξω. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας ακόμη τραυματίας, μάλλον μεταφέρεται ένας ακόμη άνθρωπος στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε και είναι ένας υπάλληλος της τράπεζας. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου ανθρώπου που δέχτηκε την μία βολίδα από αυτές που έριξαν, πιθανότατα εξωστραρχίστηκε, γιατί έριξαν στον αέρα, όπως λένε, για εκφοβισμό και βρήκε τον άνθρωπο στο σώμα του. Θα δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του σε λίγη ώρα. Η ληστεία έγινε λίγο μάλλον πριν τις 3 το μεσημέρι, όπου η τράπεζα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν κλειστή. Λοιπόν, τα άτομα αυτά μπήκαν, πήραν φόρα, έπεσαν με δύναμη, με ταχύτητα μέσα πάνω στα τζάμια, στις τζαμαρίες της τράπεζας. Μέρα μεσημέρι δηλαδή, Δημήτρη, και σε κατοικημένη περιοχή. Στο νούμερο 61. Μάλιστα, σε κατοικημένη περιοχή. Ακριβώς.
στην οδό Θηβών, στο νούμερο 61. Και το θέμα είναι ότι αρχικά νομίζαμε όλοι ότι κάποιο άνθρωπο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε με το αυτοκίνητο μέσα στην τράπεζα. Τελικά απεδείχθηκε ότι είναι ληστεία και μάλιστα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Και μάλιστα έπιασε φωτιά και το υποκατάστημα. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη και η επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και των υπαλλήλων που με πυροσβεστήρες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Γιατί καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να γίνει. Οι δράστες κατάφεραν, πήραν χρήματα, άρπαξαν αρκετά χρήματα από ό,τι μέσα θέση να γνωρίζω. Όπως αρκετά ήταν και τα χρήματα που είχαμε το πρωί σε χρηματαποστολή στην οδό Λαγουμιτζή, όταν δύο άτομα περίμεναν έναν υπάλληλο εταιρεία security και αυτό τον ακινητοποίησαν με πυροβόλο όπλο και ένα λωστό. Ο άνθρωπος αυτός ακόμα δύο περιστατικά, Δημήτρη, στην ουσία που δείχνουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα καθημερινά στην πόλη μας αλλά και στην χώρα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο τώρα πάλι θα πάμε να δούμε τις δράσεις αλληλεγγύης για αυτές που συζητούμε. Θα πάμε τώρα στη δική μας δράση. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καλωσορίζοντας τον Νίκο Παπαχρήστου, συνάδελφο δημοσιογράφο από το Sky και την Καθημερινή. Λοιπόν, πώς εξελίσσεται η προσπάθεια? Πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά τρόφιμα. Έτσι, Νίκο? Περισσότεροι από 120 τόνοι τροφίμων συγκεντρώθηκαν πανελλαδικά μέχρι χθες το μεσημέρι. Mm-hmm. Να σημειώσουμε ότι περίπου 10 τόνοι και κάτι παραπάνω συγκεντρώνονται μόνο στην περιοχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μέσα από αυτή την δράση που ξεκίνησε ο ΣΚΑΙ και αγκάλιασε η Εκκλησία της Ελλάδος, η Μητροπόλης των Δωδεκανήσων, η Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Η Εκκλησία λοιπόν και ο ΣΚΑΙ στέλνει το μήνυμα παντού για να σταθούμε στο πλευρό όλων των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, που δοκιμάζονται περισσότερο από τους υπολείπους σε αυτή τη στιγμή της κρίσης. Και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Από παντού τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι πρώτη φορά πάντως, Νίκο, που γίνεται μια τόσο μεγάλη εκστρατεία, τέτοιο εκτεταμένο βαθμό. Ακριβώς, και θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι η Εκκλησία έχει το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο δίκτυο. Περίπου 7.000 ενορίες σε όλη τη χώρα καθημερινά βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να στείλουμε το μήνυμα παντού. Ότι ο καθένας μας μπορεί να δώσει κάτι πολύ λίγο, κάτι πολύ μικρό. Αλλά το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αρκετά μεγάλο για να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα εγκαινιαστεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών το κοινωνικό παντοπολείο στον Ταύρο, Αθανασίου Διάκου 1, στην πλατεία Ταλίας. Εκεί λοιπόν η Αρχιεπισκοπή δημιουργεί μια νέα δράση με την στήριξη του ΣΚΑΙ για τους ανθρώπους που χρειάζονται μια στήριξη, όχι μόνο τώρα την περίοδο των γιορτών, γιατί αυτό είναι και το μήνυμά μας. Ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να συνεχίζουμε σε τέτοιες ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο για μια μικρή περίοδο. Και αυτά, αγαπητέ, είναι ουσιαστικά και ο πυρήνας αυτού που λέγεται Ορθοδοξία και Χριστιανισμός και ανθρωπισμός. Μα είναι θέμα και Θεός εν γέννη για όποιον πιστεύει σε οτιδήποτε είναι πιστεύει. Είναι θέμα αλληλεγγύης, είναι θέμα συμπαράστασης, στήριξης, το οποίο δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι δείχνουμε την ευαισθησία μας και μόνο μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό βίντεο που υπάρχει τώρα. Νίκο Παπαχρήστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε με τη βοήθεια του ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χριστίνα Νικολαίδου αυτή τη δράση που έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα και όπως είπαμε συνεχίζεται και μετά τις γιορτές. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου πραγματοποιήθηκε το μεσημεριανό συσίτιο της Εκκλησίας στο κέντρο σύντησης αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Είναι ήπειρο να βλέπει κανείς αυτή την εικόνα. Εδώ και πολύ καιρό, εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες θα έλεγα, είναι αυτοί οι οποίοι συνοστίζονται για να μπορούν να έχουν ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Είναι αυτή η ήπειρο γεγονός αυτή η εικόνα, αλλά είναι και ένα χαρούμενο πάλι γεγονός σήμερα εδώ, ότι έχουμε νέα παιδιά, αθλητές. Το παρόν έδωσαν και οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που βοήθησαν στην προσφορά 1.500 μερίδων φαγητού. Και εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε να δώσουμε έτσι μια ηθική συμπαράσταση σε όλο αυτό το οποίο γίνεται κυρίως τις γιορτινές μέρες. Προσπαθώντας και εμείς έτσι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την έναρξη της εκστρατείας του ΣΚΑΙ, Όλοι Μαζί Μπορούμε, με στόχο την ενίσχυση των συσιτίων της Αρχιεπισκοπής, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Στις πρώτες τρεις ημέρες
έχουν μαζευτεί 120 τόνοι τρόφιμα, προσφορές ανθρώπων που τα αφήνουν στο σούπερ μάρκετ και τα παραλαμβάνουν η Μητροπόλης και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανά την Ελλάδα. Καθημερινά πλήθος κόσμου γεμίζει τα ειδικά καλάθια του «Όλοι μαζί μπορούμε» που βρίσκονται τοποθετημένα σε περισσότερα από 950 σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Επειδή το σούπερ μάρκετ είναι σε καθημερινή επαφή με τον πελάτη, αγγίζει τα προβλήματα του καταναλωτή πάρα πολύ γρήγορα και μέσα από την κίνηση αυτή δίνουμε πολύ σημαντική δυνατότητα να ο κόσμος να αγκαλιάσει και να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Ειδικά στους καιρούς μας είναι το μόνο που χρειάζεται, έτσι ο ένας να στρίξει τον άλλον. Στην εκστρατεία «Όλοι μαζί μπορούμε» συμμετέχουν τα σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Γαλαξίας, Δούκας, Θανόπουλος, Κρητικός, Λίντλ, Μασούτης, Μπαλάσκας και Σκλαβενίτης. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στη δράση αυτή. Ακόμα και 2 και 3 και 4 ευρώ, ακόμα και 1 ευρώ είναι σημαντικά. Το γνωρίζω ότι είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά είπαμε αλληλεγγύη, συνεισφορά και αγάπη. Λοιπόν, καθημερινά τον διαβάζουμε μέσα από την εφημερίδα ή Καθημερινή. Μιλάμε για μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων. Θα καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Ηλία Μακρύ, σκητσογράφο. Χαίρετε. Και κατευθείαν θα μπω με το βιβλίο, έτσι, με το Made in Greece, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο θα ξεφυλίσουμε σήμερα. Το οποίο βεβαίως απεικονίζει στην ουσία τα σημαντικότερα γεγονότα, τα πολιτικά γεγονότα, τα οικονομικά γεγονότα, τα κοινωνικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε. Των δύο τελευταίων ετών. Των δύο τελευταίων ετών. Ξεκινώντας και πριν πάμε στα σκίτσα σας, κύριε Μακρύ, ποιο είναι το γεγονός που σας έρχεται πιο έντονα στο μυαλό, αν σας ζητούσαν δηλαδή ένα σκίτσο από τα δύο αυτά τελευταία έτη, ποιο θα ήταν αυτό? Εννοείται τώρα σκίτσο που έχω κάνει εγώ και με... Ναι, συνδυασμένα με το γεγονός που σας έχει χαραχθεί στη μνήμη. Θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό για εσάς? Δεν μπορώ να διαλέξω ένα γεγονός, διότι τα γεγονότα ερχόντουσαν το ένα να ανατρέπει το προηγούμενο γεγονός και υπήρχε μια τρομακτική ροή ανατρεπτικών γεγονότων όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Και ακόμα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή, δηλαδή συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Είμαστε άρα, στη μέση. Ας πούμε ότι το επόμενο σκίτσο είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή στη μέση της θύελλας, για να ξεκινήσουμε και με το πρώτο σκίτσο του κυρίου Μακρύ, έτσι που δείχνει εδώ λοιπόν. Θα θέλετε να μας το περιγράψετε εσείς, μια θύελλα. Ντροπή σας να φρενάρετε. Δεν μου αρέσει να περιγράφω κάτι το οποίο έχω φτιάξει και γενικώς τα σκίτσα δεν περιγράφονται. Διότι χάνουν κάποιο κομμάτι τους. Ναι. Είναι ένας συνδυασμός εικόνας, λόγου και ενός μικρού χρόνου για να αφομοιωθεί αυτό πάντως, το πράγμα. Πάντως, κλέβοντας από το δικό σας το σκίτσο, είναι όντως βαρκούλα η Ελλάδα που τη βλέπουμε εκεί να θαλασσοπνίγεται, όταν έχει μόνο το 3,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης μπροστά στο θορυκτό που ονομάζεται Ευρωζώνη, έτσι. Έτσι είναι, έτσι έχουμε πληροφορηθεί. Ότι είμαστε μια μικρή βαρκούλα, αλλά δυστυχώς είναι μισοβουλιαγμένη, όπως βλέπουμε και στο σκίτσο εδώ εκεί πέρα. Πάμε και στο επόμενο για να προλάβουμε να τα απολαύσουμε όλα. Βλέπουμε εδώ τον κύριο Παπανδρέου, έτσι, ναυαγό σε ένα νησί και το δούνο του Καρχαρία να περνάει. Ναι, και ο Παπανδρέου κάνει οτοστόπ. Κάνει οτοστόπ. Ήταν την περίοδο τότε που λέγαμε ότι θα προσφύγουμε στο Δέλτα Νιτάφ και εκβιάζαμε, υποτίθεται, με αυτό το γεγονός. Μετά τα γεγονότα μας ξεπέρασαν. Το ζήτημα είναι, εκτός των άλλων, καθώς προχωράμε και τις κάρτες. Να πάμε και στο Ξηράφι. Δυνατόν, ότι αυτό, για παράδειγμα, το οποίο βλέπουμε, Εύα, είναι πριν υπαχθούμε στην όλη διαδικασία που λέγεται Δουνουτού. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό, ότι ένας καλλιτέχνης και δει ένας σκητσογράφος ο οποίος κάνει μακροβούτια μέσα στην επικαιρότητα, πρέπει να είναι και λίγο ποιητής, πρέπει να είναι και λίγο φιλόσοφος. Και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά υποψιάζομαι ότι για να μπορείς να κάνεις τον άλλο να χαμογελάσει, πρέπει να μπορείς πραγματικά να νιώθεις την οδύνη του κόσμου εκεί έξω. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Πάντως είναι μια δουλειά που είναι δύσκολη. Προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων για να βγει το τελικό αυτό αποτέλεσμα. Να, Φερρυπίν, με συγχωρείς που σε διακόπτω και συγχώρεσέ μου και τον Ενικό καθώς γνωριζόμαστε. Λοιπόν, εδώ, 2010, 11, 12, 13, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι Καρχαρίες από πίσω, στο πέλαγο. Και συνεχίζεται, δηλαδή. Και δυστυχώς είναι προφητικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο κύριος Μακρύς, εγώ θα το πάω με τον πληθυντικό λοιπόν, γιατί γνωριστήκαμε μόλις τώρα, προτιμάει να μιλάει μέσα από τα σκίτσα του, έτσι, οπότε για πάμε να τα δούμε όλα. Εδώ βλέπουμε, ναι, λοιπόν έξω από τη Βουλή. Θα μου άρεσε από να το σχολιάσετε εσείς παρά εγώ. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε έξω από τη Βουλή λοιπόν, δεν θα πάρει σύνταξη ποτέ, απεργέ, απεργέ.
το οποίο το φωνάζουν οι βουλευτές μαζεμένοι στο μπαλκόνι πάνω από το Περιστήλιο. Από εκεί που μας μιλάει ο Κούτρας, από πάνω από το κεφάλι. Το οποίο είναι βεβαίως πιο επίκαιρο από ποτέ και είναι πρωτίστως στις αγωνίες του κόσμου. Είδαμε και το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα της επικουρικής συντάξης. Πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το μελάνι, έτσι, το μαύρο μελάνι. Είναι προεκλογική περίοδος για δημοτικών εκλογών. Και εδώ νομίζω ότι πια είναι το σχόλιο του καλλιτέχνου. Εδώ είναι αυτό. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, δεν μου κάνετε, σας μαυρίζω. Λοιπόν, πάμε και παρακάτω, να πάμε στην κατάσταση στα νοσοκομεία, έτσι. Βλέπουμε εδώ τους ασθενείς να στηβάζονται στους διαδρόμους. Λοιπόν, αυτοί οι νοσοκόμοι που ήρθαν με μετάταξη από τον ΟΣΕ είναι σπουδαίοι. Έχει κάνει τα ράντζα τρενάκι και τα πηγαίνει. Παρακαλώ, επόμενη. Ανάθεμα τη. Ανάθεμα τη συγχωνεύση, λοιπόν. Μελχιόρ Κασπάλ Βαλτάσαρ πάνω σε μία καμήλα, η οποία πτύει όπως κάνουν και οι καμήλες και λέει ανάθεμα τη συγχωνεύση. Ναι, πώς να αντέξει. Κάποια στιγμή τώρα, κυράχη της καμήλας. Η επόμενη είναι αυτό που λένε όλα τα λεφτά, λοιπόν. Κοιτάμε μπροστά και όχι πίσω. Ένα σχόλιο εδώ, Ηλία Μακρύ. Τι σχόλιο να κάνουμε. Εντάξει. Ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει. Την εικόνα να μιλήσει. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, και ραδιοφωνικά καμιά φορά που γίνεται η προσπάθεια να μεταδοθεί μια γελιογραφία, νομίζω ότι χάνει πάρα πολύ. Ωραία, πάμε με τις εικόνες, γιατί είναι πραγματικά απολαυστικές μέσα από αυτό το βιβλίο σου, το με τίτλο Made in Greece. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε εδώ τον κύριο Παπανδρέου, τερματοφύλακα, με την Standard & Poor's πίσω, την Fitch και όλους τους γνωστούς οίκους αξιολόγησης και λέει «Ρε μπάσκε, είναι στημένο το παιχνίδι». Ερώτηση χωρίς απάντηση είναι αυτή. Ρε μπάσκε, το έχει στήσει, τέλος πάντων, και αυτή είναι ερώτηση χωρίς απάντηση. Πάμε και στις επόμενες. Εδώ, Κωνσταντίνε, λοιπόν, βλέπουμε. Ένα. Ευρωπαϊκή σημαία φάσκελα. Τη Μούτζα να πρωταγωνιστεί. Και τέλος, πάμε. Ανεξέλεκτη πτώχευση και ελεγχόμενη πτώχευση. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Από πού εμπνέεσαι, Ηλία, καθώς αναμοχλεύεις ψυχές με αυτά? Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις από πού εμπνέεσαι. Είναι μία κοπιώδης διαδικασία. Δηλαδή, προϋποθέτει πρώτα μία ενημέρωση, διάβασμα των εφημερίδων και μετά μία ματιά στο κενό και κάποια στιγμή αναδύεται η ιδέα. Να σου πω τώρα. Στοχεύω κάτι. Πρώτα στο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να σχολιάσω. Αυτό μου περιορίζει πολύ όλο αυτό το φάσμα των γεγονότων και έτσι λέω θα σχολιάσω αυτό και εκεί πέρα αρχίζω πια και ψάχνω, κάνω έναν διάλογο με τον εαυτό μου, στείνω σκηνικά και κάποια στιγμή βγαίνει ιδέα. Πώς βγαίνει δεν ξέρω. Εγώ διαλέγω πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Μακρύ, ένα τελευταίο σκίτσο, το οποίο δεν μπορώ να το δείξω, θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Λέει, είναι ο κύριος Παπανδρέου, χτυπάει στην κυβέρνηση. Ωραία, λοιπόν, το δείχνω λοιπόν στην κάμερα 2. Χτυπάει στην κυβέρνηση, λέει τοκ, 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 τι κάνετε εκεί πέρα μέσα. Και του απαντάνε από εκεί πέρα μέσα, μπιπ τους εργαζόμενους. Τη γνωστή λέξη που ξεκινάει από γάμα, μπιπ τους εργαζόμενους. Αυτό λέει κάνουμε εκεί πέρα μέσα. Με τα σκίτσα τα λέτε και όλα. Συνέχεια. Και τελειώνει η συνέχεια το σκίτσο, ενώ ότι λέει. Α, καλά, γιατί εγώ νόμιζα ότι καπνίζεται. Έτσι. Αυτό είναι το γνωστό ανέκδοτο. Το γνωστό ανέκδοτο με τον Μπόμπο. Πέτυχε, μπράβο, ο Μπόμπος με την αδελφή του σε μια ντουλάπα, του βρίσκει ο μπαμπάς, λέει τι κάνετε εδώ πέρα. Λέει μπαμπά, λέει σεξ κάνουμε. Αχ, και εγώ που νόμιζα ότι καπνίζεται. Κύριε Μακρύ, αυτά. Πάντα τέτοια. Πάντα χιούμορ, πάντα έμπνευση και να ξέρετε ότι και εμάς μας φτιάχνετε τις ημέρες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καθημερινά. Λοιπόν, και βεβαίως μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπωλεία. Πολύ ωραία πρόταση και για δώρα τώρα τα Χριστούγεννα. Βεβαίως. Μ' αρέσει. Βεβαίως. Κύριε Μακρύ, να είστε καλά, καλές γιορτές. Λίγο χαμόγελο και λίγο σκέψη. Τα συνδυάζει και τα δύο. Όλα χρειάζονται. Και βεβαίως χρειάζονται και τα ταξίδια σε αυτή τη ζωή, έτσι, για να κάνουμε ένα διάλειμμα από όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά. Και ένα ταξίδι σε τιμή προσφοράς είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, Life κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 1900. Και έτσι λοιπόν θα κερδίσετε ένα ταξίδι στα Καλάβρητα. Για να το πω πιο σωστά, είναι μία τιμή προσφοράς, λοιπόν. Έτσι, μία τιμή προσφοράς. Τις πληροφορίες όλες τις βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Live κενό και αποστολή στο 1900. Λοιπόν, όμως, η δική μας η δράση με τα βιβλία ολοκληρώθηκε. Είπαμε ότι σε αυτή τη δράση μας βοήθησε πάρα πολύ και η ομάδα των G30. Για πάμε να δούμε μερικές από τις δηλώσεις των G30 και επιστρέφουμε.
Η πρωτοβουλία μας αυτή στοχεύει στο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που για τον έναν ή τον άλλο λόγο βρέθηκαν σε αυτή την δυσμενή κατάσταση να αποκτήσουν κάποια περαιτέρω εφόδια. Αν μπορούμε όλοι όσοι έχουμε βιβλία διαβασμένα στη βιβλιοθήκη μας και μπορούμε να τα διαθέσουμε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την παιδεία, ειδικά την εποχή που ζούμε. Μέσω της παιδείας που είναι και ο πυρήνας της κουλτούρας των G30 προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε με τη βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι είναι και μια κίνηση ευαισθητοποίησης γενικότερα στην εποχή που ζούμε, ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι μόνο μέσω δράσεων και τέτοιων συλλογικών πρωτοβουλειών μπορεί να κάνει κάτι για να προχωρήσουμε προς το καλύτερο, σαν κοινωνία. Είναι μια ομάδα νέων ανθρώπων που γενικά ψάχνεται, προσπαθεί να καταλάβει κάποια πράγματα χωρίς απλουστεύσεις. Το οποίο είναι αξιέπαινο. Το πρόβλημα, η ρίζα του προβλήματος είναι η παιδεία. Και αποφασίσαμε οποιασδήποτε δράσεις, είτε σε επίπεδο συζητήσεων, προβολών, είτε και πράγματα όπως αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα, να έχουν ως κεντρικό άξονα την παιδεία. Η ομάδα του G30 λοιπόν μας βοήθησε εδώ μια δράση του Sky, βοήθησε ιδιαίτερα και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ήταν μέλη του G30 Κωνσταντίνε. Είδαμε την Ειρήνη, τον Ευρυπίδη, τον Λάμπρο, την Άννα, την Έλενα, τίποτα, απλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, πιστεύουμε ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Την επόμενη Τετάρτη, λοιπόν, θα γίνει η παράδοση στις φυλακές Αυλώνα. Τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση με την θεατρική παράσταση «Ανδρική νοημοσύνη οξύμορο» με ερωτηματικό. Γιατί αυτός ο τίτλος και γιατί αυτό το θέμα? Ο τίτλος είναι του συγγραφέα. Είναι ένα λογοπαίγνιο, βέβαια, αν υπάρχει, δεν υπάρχει και αν είναι οξύμορο σχήμα η ανδρική, η ανδρική νοημοσύνη. Πώς και επιλέξατε να ασχοληθείτε αυτή τη χρονική περίοδο με αυτή την παράσταση? Είχε κάποια πράγματα τα οποία είναι προκλητικά για έναν ηθοποιό. Δηλαδή είναι ένας μονόλογος όπου καλούμε να κάνω, εκτός από τον κεντρικό ήρωα, άλλους 5 χαρακτήρες. Όλη αυτή η ποικιλία και όλο αυτό το πράγμα και η προοπτική μιας καλής συνεργασίας με την Αναστασία Παπαστάθη που το σκηνοθέτησε και όλο αυτό ήταν το κίνητρο κυρίως για να επιλέξω το συγκεκριμένο έργο. Πώς είναι τα πράγματα τώρα στα θεατρικά δρόμενα εν μέσω της κρίσης, των δυσκολιών, συζητώντας και με άλλους συναδέλφους σας, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι, η ενεργία μας στήζει και είναι το συγκεκριμένο δύσκολα, χώρο. Βέβαια, αρκετοί επιχειρηματίες έχουν δείξει μια ευαισθησία, έχουν χαμηλώσει το εισιτήριο. Υπάρχει σαφώς το πρόβλημα, αντικατοπτρίζεται και στο θέατρο, αλλά. Παρ' όλα αυτά, τώρα τις γιορτές ελπίζουμε να πάει κάπως καλύτερα. Κάποιες παραστάσεις πάνε ήδη πάρα πολύ καλά και αυτό είναι θετικό σημάδι γιατί ο κόσμος έχει και ανάγκη λίγο να ξεφύγει από τα προβλήματα, να ξεσκάσει. Και πιστεύουμε να πάνε ακόμη καλύτερα. Τι θα δούμε στην παράσταση αυτή, πείτε μας λίγα λόγια για την υπόθεση. Είναι βασισμένο σε stand-up κείμενο, stand-up comedy, αμερικάνικο. Έχει γίνει μια διασκευή βέβαια, έχει έρθει πολύ στα ελληνικά πράγματα κοντά. Από την Αναστασία της Παπαστάθη που το σκηνοθέτησε κιόλας και αφορά το μονόλογο ενός ανθρώπου ο οποίος πρόσφατα έχει χωρίσει και ψάχνει να βρει τι έφταξε και χώρισε. Κάνει λοιπόν μια ενδοσκόπηση στο ανδρικό μυαλό, προσπαθώντας να καταλάβει ποια είναι τα λάθη που έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει, ποια είναι η θηλυκή πλευρά του ανδρικού μυαλού και πώς θα τη φέρει περισσότερο στην επιφάνεια για να μπορέσει να καταλάβει τις γυναίκες. Και γίνεται μια έρευνα. Πάντως δεν ξέρω αν καταλήγετε κι εσείς σε αυτό το δεν πράγμα. Δεν καταλήγει κανένας σε αυτά τα πράγματα. Σε περίπτωση που καταλήγετε. Ίσως να μην είναι και εγωιτευτικό αν καταλήγατε. Ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, φταίνε πάντα και οι δύο. Φταίει και εκείνη, φταίει και η μάνα της. Εννοείται. Συμφωνώ απόλυτα. Φταίει και εκείνη, φταίνει πάντα και οι δύο. Δεν θα σηκωθούν όλα τα κορίτσια τώρα και θα σου φέρουν στο κεφάλι κάτι. Λοιπόν, ποιες μέρες, κύριε Σκιαδαρέση, και πού μπορούμε να τη δούμε την παράσταση? Παρασκευή βράδυ, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή βράδυ στο Θέατρο Κόρονετ στο Παγκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έρθουμε με το πώς μπορούμε, με τη βοήθεια της Ειρήνης Πασχαλέρη, διαιτολόγου, πώς μπορούμε έτσι να συμμαζευτούμε λίγο τώρα στις γιορτές, ναι, μένουμε να φάμε, να το ρίξουμε έξω, αλλά να μην γυρίσουμε και με 4-5 κιλά παραπάνω. Και αμέσως μετά θα έρθει και η Μελίνα Τσέλιου, έτσι γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Λοιπόν, θέλουμε ταξίδια, θέλουμε διακοπές και θέλουμε και καλές τιμές. Γι' αυτό μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή το κινητό. Θα πέσει και η κάρτα με όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προσφοράς μας. Θα πάρουμε λοιπόν το κινητό, θα γράψουμε live, θα αφήσουμε ένα κενό. Θα βάλουμε το ονοματεπώνυμό μας βεβαίως και όλο αυτό αποστολή στο 19-100. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να ταξιδέψουμε στα Καλάβρητα σε μια τιμή προσφοράς για 3 μέρες, 85 ευρώ το άτομο, 4 διανυκτερεύσεις, live κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19-100. Και έτσι λοιπόν θα πάμε στα μαγευτικά Καλάβρητα. Λοιπόν, τώρα. Πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, πάμε να δούμε ζωντανή εικόνα από το θέμα που μας περιέγραφε πριν ο Δημήτρης ο Καραστεφανής για την εισβολή λοιπόν σε τράπεζα και την φωτιά που προκλήθηκε. Ζωντανή εικόνα λοιπόν, ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με την Θιβών 61 μετά από εισβολή αυτοκινήτου λοιπόν στο υποκατάστημα με σκοπό την ληστεία. Προκλήθηκε φωτιά στο υποκατάστημα. Βλέπουμε λοιπόν απευθείας αυτήν την στιγμή όπου βλέπουμε το αυτοκίνητο. Έτσι είναι φοβερή εικόνα, Κωνσταντίνε. Βλέπουμε το αυτοκίνητο που έχει μπει όλο μέσα, λες και είναι κινηματογραφική εικόνα αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε και την κάναμε κινηματογραφική. Δηλαδή, εδώ είναι που έρχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάνουν την πραγματικότητα θέαμα. Λοιπόν, έτσι είναι η είδηση απευθείας, έτσι είναι και η τηλεόραση. Για πάμε τώρα να βρούμε, να αλλάξουμε τελείως θέμα, κλίμα και να μπούμε λίγο στα εορταστικά με τη βοήθεια της Ειρήνης Πασχαλέρη. Καλησπέρα. Βιολόγος, διατροφολόγος. Καλώς την και χρόνια σου πολλά. Χρόνια να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα φάμε με τις γιορτές, θα το ευχαριστηθούμε. Δεν θα μας καταπιέσεις, δεν θα μας πεις μη φας αυτό, μη φας εκείνο. Δεν θα σας πω να μη φάτε, γιατί και να σας πω ξέρω ότι είναι ουτοπικό. Ναι. Όλοι πρέπει να φάμε. Αλλά θα πιούμε κιόλας. Και να πιούμε. Σωστό. Απλά ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Τι? Αυτά θα πούμε σήμερα, έτσι κάποια έξυπνα μυστικά. Μπορούμε να επιλέξουμε από πριν. Και νομίζω ότι το πιο έξυπνο είναι να επιλέξουμε από πριν και να πούμε ο καθένας πού θέλει περισσότερο να ξεδώσει. Δηλαδή τι, εγώ έχω δηλαδή, έλλειψη στα γλυκά. Δηλαδή κάποιος ακριβώς μπορεί να πει ότι θέλω να φάω περισσότερα γλυκά. Τι πρέπει να μειώσω αντίστοιχα για να φάω περισσότερα γλυκά? Το ψωμί. Mm-hmm. Επομένως, αν κάποιος δεν φάει άλλους υδατάνθρακες, μπορεί μέσα στα Χριστούγεννα να τρώει τα γλυκά των Χριστουγέννων. Τα οποία θα τα δούμε βέβαια και σε λίγο μόλις πέσουν και οι κάρτες. Τι θερμίδες έχουν για να ξέρουμε και κάποια πράγματα. Ναι, Κωνσταντίνε. Η γλύκα όμως δεν είναι απαρασύρεσαι. Τι εννοείς? Λέτε από πριν να επιλέξουμε τι δεν θα κάνουμε. Η γλύκα του εορτασμού. Θα παρασυρθείς, απλά θα το ξέρεις από πριν. Α, εντάξει, προπαρασύρεσαι δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Για να παρασυρθούμε τώρα λίγο. Αφού ξέρεις ότι θα παρασυρθείς. Με τη βοήθεια των λοιπόν, καρτών λοιπόν. Επίσης, μια ακόμα έξυπνη συμβουλή είναι ότι αν φτιάξετε μόνοι σας χριστουγεννιάτικα γλυκά, ναι, χρησιμοποιήστε υλικά, πώς είναι στο βιβλίο μου, Εύα, που το έχεις εσύ, που βάζουμε μαύρο αλεύρι, καστανή ζάχαρη, ελαιόλαδο αντί για βούτυρο, όπου μπορούμε βεβαίως. Δηλαδή, ας κάνουμε το λίγο τα παραδοσιακά. Σου, με τίτλο... Οι συνταγές που άλλαξαν. Οι συνταγές που άλλαξαν. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχω κάνει κάποιες από αυτές και είναι πάρα πολύ ωραίες. Ωραία, σε ευχαριστώ. Επομένως, κάποια υλικά, αν τα αλλάξουμε, μπορούμε να μειώσουμε πάρα πολύ τις θερμίδες και το λίπος αυτών των γλυκών. Που αν πέσει η επόμενη καρτέλα, για να τα ξέρουμε έτσι απλά, εγώ σας τα λέω, mm-hmm, όχι για να σας καταπιέσω, απλά να τα έχετε λίγο στο νου σας. Αν κάνουμε crash test μελομακάρονο κουραμπιές, βλέπουμε ότι κερδίζει το μελομακάρονο και σε θρεπτική αξία και γιατί ο κουραμπιές έχει πάρα πολύ λίπος και χοληστερόλη. Εκτός αν τον κάνεις με ελαιόλαδο. Εκτός αν τον κάνεις. Δεν γίνεται νομίζω. Έφαγα από ένα ζαχαροπλαστείο της προάλλης στην Κόρινθο καταπληκτικό. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο τους που το κάνανε. Συγχαρητήρια σε αυτούς στην Κόρινθο. Και τι είναι δηλαδή πιο. Πολύ πιο... Δεν έχουμε κορισμένο λίπος μέσα, γιατί έχουμε ελαιόλαδο, δεν έχουμε βούτυρο. Γι' αυτό και ο κουραμπιές φαίνεται ότι δεν είναι τόσο καλό σε σχέση με λίπος. Βασιλόπιτα σιροπιαστό επίσης πολύ λίπος. Το καλύτερο γλυκό είναι το μαρόν γλασέ που δεν έχει καθόλου λίπος. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να το τρώμε και κάθε μέρα. Το ίδιο και το σοκολατάκι που δεν έχει τόσο λίπος σε σχέση με τα υπόλοιπα γλυκά. Άρα κρατήστε αυτά τα πρώτα. Για μόνο τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή για 2-3 μέρες. Ξέρεις, ο οργανισμός όταν φάμε 2-3 μέρες και προσέξουμε στο ενδιάμεσο και ξαναφάμε, το διαχειρίζεται καλύτερα σε σχέση από το να τρώμε κάθε μέρα. Αυτό είναι το φάσκο. Κάτι. Άρα μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες μέρες και αυτό είναι μια έξυπνη έτσι, επιλογή να προαποφασίσουμε. Αυτό μου αρέσει καλύτερα. Άλλα, ναι. Άλλα μικρά μυστικά λοιπόν για λεπτά Χριστούγεννα. Λοιπόν, μυστικά για λεπτά. Πάμε στην επόμενη. Να μην μείνουμε νηστικοί όλη τη μέρα που το κάνουν πολλοί για να φάμε το βράδυ. Στα mm-hmm τραπέζι. Ναι. Σίγουρα ανυπομονούμε για το γιορτινό τραπέζι και θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα, αλλά το να μείνουμε νηστικοί σημαίνει ότι επειδή θα πέσει πολύ γλυκόζη και θα παρασύρει την ινσουλίνη, μετά όταν φάμε θα γίνει όλο λίπος.
Άρα καλό είναι να φάμε κανονικά μες τη μέρα, ελαφριά όσο μπορούμε και το βράδυ να φάμε όσο θέλουμε. Την επόμενη μέρα, λες εδώ, στις συμβουλές που εγώ τις έχω στη μαγική ταμπλέτα, την επόμενη μέρα χρησιμοποιήστε τα χριστουγεννιάτικα υλικά σε πιο υγιεινή εκδοχή, π.χ. μια σαλάτα με γαλοπούλα. Αντί να φάμε πάλι τη γαλοπούλα με γέμιση κτλ. Και επίσης καταναλώστε πολλούς χυμούς πορτοκάλι, γιατί έχει κάλιο και θα βοηθήσει να ξεπριστούμε και από το αλκοόλ και από το φαγητό. Και νερό. Νερό εννοείται, ναι. Το νερό δεν το λέμε, γιατί εννοείται. Ειρήνη Πασχαλέρη, σε ευχαριστούμε χρόνια πολύ. Πολλά, χρόνια πολλά, να περάσετε πάρα πολύ καλά και θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Με το νέο έτος θα σε έχουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία Τσίπα, γιατί όσοι από εμάς θα μείνουμε στα αστικά κέντρα και όχι μόνο, θέλουμε να πάμε κινηματογράφο. Θέλουμε να ξέρουμε λοιπόν τι επιλογές έχουμε. Σοφία. Έτσι, τα Χριστούγεννα είναι μπροστά μας, ελεύθερο χρόνο θα έχουμε. Τι καλύτερο από το να δούμε όμορφες ταινίες. Ιδιαίτερα ελκυστική και αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα. Και ξεκινάμε με την ταινία The Artist. Πρόκειται για την έκπληξη του φετινού φεστιβάλ των Κανών. Πολλοί κάνουν λόγο για την ταινία της χρονιάς, ασπρόμαυρη, βοβή, ρομαντική κομεντή. Ο Ζαν Ντιζαρντέν, ο οποίος απέσπασε βραβείο ερμηνείας στις Κάνες, είναι υποψήφιος για τις Χρυσές Σφαίρες και πολύ πιθανόν για τα Όσκαρ. Υποδίεται έναν ηθοποιό του βοβού κινηματογράφου, ο οποίος έχει πάρει την κατιούσα και σώζεται από μια νέα ηθοποιό ερωτευμένη μαζί του. Ευχάριστη, γλυκιά, τρυφερή ταινία, αισιόδοξος φόρος τιμής στο ίδιο το σινεμά και μια ταινία που καταφέρνει να μιλήσει στην καρδιά του θεατή. Συνεχίσουμε με την ταινία 7 ημέρες με τη Μέρλιν, με την υποψήφια για Όσκαρ για το Blue Valentine πέρυσι Μισελ Ουίλιαμς. Μια ταινία που αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους του Hollywood, της Μέρλιν Μονρόε. Πραγματεύεται τα παρασκήνια των γυρισμάτων του φιλμ Ο Πρίγκιπς και η Χορεύτρια με τη Μέρλιν Μονρόε και τον Λόρενς Ολίβιε σε μια συνύπαρξη που εκείνη την εποχή άφησε άλλαλη την κοινή γνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε. Το πώς δηλαδή ο Λόρενς Ολίβιε είχε πιστεί να τη δώσει, να τη στηρίξει και πόσο επιρρεπής ήταν τελικά στα χολιουδιανά τεκτενόμενα και όλα αυτά. Το Λόρενς Ολίβιε ερμηνεύει ο Κένεθ Μπράνα και να κλείσουμε με την Νίσο. Με την Νίσο, το κυνήγι του θησαυρού, Νίσος 2, ελληνική ταινία με δυνατούς πρωταγωνιστές, Κώστα Βουτσά, Βλαδίμηρο Κυριακίδη και πολλούς πολλούς άλλους. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, πριν συζητήσαμε για το ποιες τροφές έτσι μπορούμε να περιορίσουμε με Λίνα Τσέλιου, τι κόλπα μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, ώστε να μην βάλουμε κιλά. Τώρα, το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί και οδηγίες χρήσης που θα μας δώσεις εσύ είναι ότι πραγματικά δεν είναι μόνο τα κιλά που μας ενδιαφέρουν από τις γιορτές, αλλά ξαφνικά τις γιορτές, λες και παθαίνουμε κάτι. Μας πατάνε ένα κουμπί και λέμε ότι μπορούμε να φάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας να καταφεύγουν και στα ιατρία. Μιλάμε για τόσο πολύ φαγητό και τόσο πολύ ποτό. Μα γι' αυτό και παρατηρείται μία αύξηση αυτές τις μέρες της εισαγωγής, των εισαγωγών στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στα εξωτερικά ιατρία. Έχεις πολύ δίκιο που το αναφέρεις αυτό. Υπάρχει, αν παραφράσω λίγο αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος πριν, υπάρχει μία κλίκα των Χριστουγέννων, έτσι, που σε προωθεί, σε βάζει στη σκέψη ότι τα Χριστούγεννα μπορείς να φας όσο θες και μπορεί να πιεις όσο θέλεις επίσης, χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες. Υπάρχουν συνέπειες και ας δώσουμε 2-3 βασικά σημεία που μπορεί δυστυχώς, αν δεν προσέξεις, να φτάσεις στο νοσοκομείο γιατί δεν πρόσεξες το πόσο έφαγες και το πόσο ήπιες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Εάν κάποιος φάει ένα πλούσιο γεύμα σε λιπαρά και προσθέσει μπόλικο αλκοόλ, πιστέψτε με ότι μπορεί να καταλήξει σε ένα νοσοκομείο και να κάνει και εισαγωγή εξαιτίας παγκρεατίτιδας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Να προσθέσω επίσης ότι αν έχει και ένα πρόβλημα με τη χολή, έχει μια χολοκυστοπάθεια, παραδείγματος χάρη, έχει μια πέτρα στη χολή, ο κίνδυνος να καταλήξει στο νοσοκομείο με παγκρεατίτιδα είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν είναι μια απλή ασθένεια. Είναι μια ασθένεια που έχει ένα 5% εθνισμότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μια σοβαρή περίπτωση. Αυτού πάντως νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να σταθούμε με ευχαριστίες απέναντι στις διαδοχικές κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά και προηγούμενες. Οι οποίες φέτος τα Χριστούγεννα έχουν μεριμνήσει ούτως ώστε οι Έλληνες να μην μπορούν να φάνε. Εγώ και θα σου πω όμως ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο φτωχός ο λαός είναι, τόσο και χειρότερη και κακή διατροφή έχει. Αυτό. Θα σας δώσω όμως ένα ακόμη παράδειγμα σε ό,τι αφορά το αλκοόλ με το αλάτι. Το λίγο αλκοόλ μπορεί να ρίξει λίγο την πίεση. Τι εννοούμε λίγο αλκοόλ? Κοίταξε,
Εγώ που δεν έχω συνηθίσει να πίνω, εάν καταλήξω ένα βράδυ να πιω 3-4 ποτήρια, αντιλαμβάνεσαι ότι για μένα αυτές οι μονάδες αλκοόλ είναι ιδιαίτερα υπερβολικές. Να έρθω πάλι σε αυτό και να πω ότι το λίγο αλκοόλ μπορεί να λήξει λίγο την πίεση, το πολύ αλκοόλ θα την ανεβάσει. Αν το προσθέσετε με μπόλικο αλάτι στο φαγητό, αυτή η άνοδος της αρτηριακής πίεσης θα είναι υπερβολική. Και να πω και κάτι άλλο, αν βγείτε στη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, που έχουμε το χιόνι, να παίξετε χιονόμπαλες. Σκεφτείτε ότι το κρύο θα κάνει μία περιφερική αγκυοσύσπαση, θα ανεβάσει και αυτό την πίεση. Είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός με κίνδυνο για ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ούτε χιονό πόλεμο δηλαδή δεν μπορούμε Όχι, να πούμε. Όχι, να παίξουμε. Απλά νομίζω ότι αυτή η μαγική λέξη που την έχουμε εφεύρει εμείς οι Έλληνες. Μέτρο. Το μέτρο. Να απολαύσουμε. Κανένας δεν είναι υπέρ της ασυτείας. Να φάμε, αλλά να σκεφτούμε. Έχουμε πραγματικά ανάγκη να φάμε δύο πιάτα ολόκληρα? Δεν νομίζω. Στο αγλέωρα. Έτσι, πώς? Ναι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Και να πω και κάτι που αφορά λίγο έτσι για την ψυχολογία μας. Ας μην είναι όλα τέλεια και δεν θα είναι όλα τέλεια. Δεν χρειάζεται να χάσουμε την ηρεμία μας για να τα κάνουμε όλα τέλεια για τους άλλους και τελικά αυτό να καταλήξει να είναι εις βάρος μας. Και να είμαστε μονίμως αγχωμένοι για τα πάντα και για όλους. Όχι. Ναι, όχι. Νομίζω ότι Χριστούγεννα σημαίνει βρίσκομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ, αγκαλιάζω τους ανθρώπους που αγαπώ, περνώ καλά. Δεν είναι τα κάνω όλα τέλεια για τους άλλους. Μελίνα Τσέλιου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο. Λίγο πριν πούμε τα χρόνια πολλά, λοιπόν, πάμε να δούμε την προσφορά μας. Πού θα ταξιδέψουμε σε τιμή προσφοράς? Θα πάμε στα Καλάβρυντα, λοιπόν, και με ποιον τρόπο? Live και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19%. Και έτσι θα πάμε στα Καλάβρυντα σε μια τιμή προσφοράς. Η τιμή θα τη δείτε αμέσως τώρα, 85 ευρώ για τρεις ημέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις ημέρες. Λοιπόν, ισχύει για δύο άτομα και περιλαμβάνει όλα αυτά που βλέπετε στην κάρτα μας. Ο τρόπος με τον οποίο θα πάρετε αυτή την προσφορά, live και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19%. Έτσι, για να ταξιδέψετε μέχρι τα Καλάβρυτα. Τώρα, το αργουντάκι της Goodies γιορτάζει φέτος 10 χρόνια έμπρακτης προσφοράς στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Το αγαπημένο αργουντάκι αποτελεί το πιο ζεστό δώρο αγάπης για τα Χριστούγεννα, καθώς δίνει χαρά σε όλους μας, μοιράζοντας παράλληλα χιλιάδες χαμόγελα σε μικρά παιδιά που μας χρειάζονται. Το πρόγραμμα Αργουντάκι, αποτελώντας τον πλέον αναγνωρισμένο κοινωνικό θεσμό, δίνει φέτος το παράδειγμα της ένωσης και της ουσιαστικής προσφοράς στα άπορα παιδιά, συνεισφέροντας στην κάλυψη της βασικής τους ανάγκης που είναι η τροφή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχηθούμε να έχετε πολύ καλά Χριστούγεννα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι είναι δυνατό για να περάσετε καλύτερα, να σας ευχαριστήσουμε για τα πολλά βιβλία που μας έχετε στείλει. Αυτό το Feng Shui στο διαμέρισμά σας για φυλακισμένα παιδιά είναι λάθος. Ο Εσχύλος είναι σωστό. Σας αγαπάμε, καλά Χριστούγεννα. Μην τους μαλώνεις και αυτούς που στείλαν το λάθος βιβλίο, έτσι. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Θα τα πούμε πάλι την Τρίτη, 3 παρά 10. Γεια σας.